Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε χρόνο όταν αρχίζουν τα σχολεία, η εκπομπή αυτή φιλοξενεί τους ανθρώπους της εκπαίδευσης για να δούμε πώς ξεκινάει η σχολική χρονιά, ποια είναι τα προβλήματα και πώς δρομολογούνται οι ειδήσεις τους. Αυτή η χρονιά ήταν ιδιαίτερη. Είδατε τα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν στο κεντρικό μας δελτίο, στο μεσημβρινό δελτίο. Ακούσαμε σκληρές εκφράσεις όπως ότι είναι η δυσκολότερη χρονιά για τα σχολεία μετά την κατοχή. Παρακολουθούμε αυτές τις μέρες το θέμα των ελλείψεων σε βιβλία, σε διδακτικό προσωπικό. Θα δούμε όμως σήμερα πώς είναι τα πράγματα, φιλοξενώντας εδώ τον εκπρόσωπο της πολιτείας στην περιφέρεια Στερεάς, στον τομέα της εκπαίδευσης, τον περιφερειακό διευθυντή Ηλία Αργυρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και Σιμόπουλο. Να δούμε τα τελευταία νέα. Από την Παρασκευή έχουμε ένα νέο αντιδήμαρχο για τα θέματα της παιδείας στη Λαμία, τον κύριο Γιώργο Σαγιά, που είναι και εκπαιδευτικός, είναι δάσκαλος. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε και σε εσάς, κύριε Σιμόπουλο. Με την ιδιότητα λοιπόν θα τα και πούμε. Και στους τηλεθεατές μας. Εκπρόσωπος των καθηγητών, τον καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Θειότητας, ο κύριος Σαρμυριώτης, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Και ο πρόεδρος των δασκάλων, ουσιαστικά των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θειότητας, ο κύριος Αθανασίου. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καλή σχολική χρονιά. Να δούμε πόσο καλή θα είναι με την βοήθειά σας. Καταρχήν, κύριε Αργυρόπουλε, πριν μπούμε στο στούντιο, μου είπατε μια είδηση που είναι ευχάριστη, να δούμε πόσο ευχάριστη είναι, και αφορά τα βιβλία. Βεβαίως. Να πω πρώτα καλή σχολική χρονιά, υγεία και δύναμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Υγεία και πρόοδο και καλή επιτυχία στους στόχους τους, στους μαθητές. Ναι, πράγματι σας έλεγα ότι παραλάβαμε πριν λίγες ώρες τα βιβλία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού μας, του νομού Θειότητας, γιατί ήταν ο μοναδικός νομός που δεν είχαμε παραλάβει βιβλία και μάλιστα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί στη δευτεροβάθμια σε όλους τους νομούς έχουμε παραλάβει. Από την πρωτοβάθμια δεν είχαμε παραλάβει για την εδώ τη Θειότητας. Παραλάβουμε πράγματι 17 τίτλους συνολικά βιβλίων. Σε σύνολο πόσων θα έπρεπε να έχουν τα σχολεία, είναι όλα αυτά τα βιβλία? Όχι, δεν είναι όλα τα βιβλία, είναι όλα τα βασικά, τα πρώτα τεύχη των βασικών βιβλίων, γλώσσα, μαθηματικά και ορισμένα άλλα, και με την πρόοδο του χρόνου, πολύ σύντομα, θα παραλάβουμε και υπόλοιπα. Δηλαδή, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, άνθρωποι εκεί που επιμελούνται αυτών των θεμάτων, ότι η παραλαβή θα είναι συνεχής. Τώρα, με αυτά τα βιβλία που ήρθαν, μπορούν να ξεκινήσουν τα μαθήματα κανονικά παντού ή όχι? Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Θα αρχίσω να απαντήσω πρώτα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά για την πρωτοβάθμια. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός του σχολείου, λοιπόν, ότι στην αρχή της κάθε τάξης γινόταν μία επανάληψη, λοιπόν, της ύλης της προηγούμενης τάξης και η επισήμανση των πιο βασικών σημείων, ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης τάξης. Βεβαίως, αυτό γινόταν όχι στις πρώτες τάξεις, πρώτη γυμνασίου όπως έχουμε σήμερα, λοιπόν, ή πρώτη λυκείου, αλλά στην Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη Γυμνασίου, Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, πάντοτε γινόταν μια επανάληψη, της σύντομη επανάληψη και επισήμανση των κυριότερων σημείων. Επομένως, τα βιβλία στα μαθήματα αυτά δεν μας είναι απαραίτητα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Εγώ θα μιλήσω και λόγω της ειδικότητάς μου. Στα μαθηματικά, για παράδειγμα, λοιπόν, στην Δευτέρα Λυκείου αρχίζαμε να χρησιμοποιούμε το βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου πολύ αργότερα. Επομένως, για όλα τα μαθήματα, λοιπόν, όχι στις πρώτες τάξεις, αλλά στις επόμενες, δεν αρχίζει η διδασκαλία των νέων αντικειμένων με το αύριο. Σίγουρα θα παρεμβηθεί ένα δεκαήμερο. Σε αυτό το δεκαήμερο ελπίζουμε ότι θα παραλάβουμε και άλλα βιβλία. Γιατί τα προηγούμενα τα έχουν για να κάνουν παραλήψεις ή κάνουν χωρίς βιβλία? Κοιτάξτε. Για να κάνουν εισαγωγή, ας πούμε. Ναι, βέβαιως. Τα προηγούμενα βιβλία, οι μαθητές, λοιπόν, βέβαιως. Αυτά τα βιβλία έχουν από την περσινή χρονιά. Τα έχουν από την περσινή χρονιά, βέβαια. Τα έχουν από την περσινή χρονιά. Και εδώ να πούμε και κάτι ακόμη, επειδή συζητιέται για τα βιβλία των κατευθύνσεων. Ήδη βιβλία κατευθύνσεων έχουμε πάρει
Αλλά εγώ θα ρωτήσω αυτή τη στιγμή, υπάρχει μαθητής ο οποίος είναι στην τρίτη λυκείου αυτή τη στιγμή που δεν έχει τα βιβλία των κατευθύνσεων? Τα έχει εφοδιαστεί τα βιβλία των κατευθύνσεων, γιατί προετοιμάστηκε το καλοκαίρι ή δεν ξέρω τι έκανε. Γιατί υπάρχει πάνω από τα φροντιστήρια. Όχι πάνω από τα φροντιστήρια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να τη δεχθούμε, λοιπόν, και να μην την διαγράφουμε. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μαθητής της τρίτης λυκείου που να μην έχει τα βιβλία, λοιπόν, της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο καθένας. Λοιπόν, ή και της Δευτέρας, ίσως σε μικρότερο βαθμό. Επομένως, το πρόβλημα εστιάζεται και κυρίως σε βιβλία τα οποία δεν ανήκουν στις κατευθύνσεις ή σε άλλα δευτερεύοντα μαθήματα, που πολλές φορές η διδασκαλία ενός τέτοιου μαθήματος δεν γίνεται με μια πλήρη ακριβή τήρηση της σειράς των βιβλίων. Άλλωστε τα προγράμματα, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρθηκα το πρωί, λοιπόν, και ίσως να μην έγινε κατανοητό αυτό, η πρώτη λυκείου ξεκινάει, κύριε Σημόπουλη, φέτος με ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Με αναλυτικό πρόγραμμα, κυρίως στοχοκεντρικό, όπου το βιβλίο λειτουργεί συνεπικουρικά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διαγράψουμε το βιβλίο σε καμιά περίπτωση, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, πραγματικά περισσότερο ποιοτικό, με την εισαγωγή των διδακτικών αντικειμένων, και δεν θα πρέπει να αφήσουμε απαρατήρητη αυτή τη σημαντική αλλαγή και να αφήσουμε να καλυφθεί από την έλλειψη αυτών των βιβλίων. Νομίζω ότι το σημαντικότερο για την πρώτη λυκείου είναι το νέο πρόγραμμα που ακολουθεί αυτή η τάξη. Δηλαδή, τώρα, μου λέτε γενικά ότι σαν να μην υπάρχει η έλλειψη βιβλίων. Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία χωρίς προβλήματα. Ναι. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Είτε δεν υπάρχουν στην αρχή, όχι, και θα έρθουν όλα συνέχεια. Ναι, λέω ακριβώς ότι μπορούμε να αρχίσουμε και χωρίς βιβλία. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παραλάβει ένα ορισμένο αριθμό τίτλων βιβλίων. Έχει εξηγηθεί στους διευθυντές των σχολείων από θέματα από προηγούμενες χρονιές ή από ένα πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης που εφαρμόστηκε. Νομίζω ότι το κανάλι σας είχε καλύψει, ναι, αυτή την εκδήλωση, τη δραστηριότητα στο, νομίζω, είχατε προβλέψει, δηλαδή, όχι, είχαμε ότι θα έχουμε λήψεις και τα μαζεύατε τα βιβλία? Όχι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο κατά νου. Αλλά αυτό που είχαμε ήταν ότι να περιορίσουμε πραγματικά, λοιπόν, το αρνητικό φαινόμενο της καταστροφής των βιβλίων, προστατεύοντας και το περιβάλλον, αλλά καλλιεργώντας περισσότερο ένα σεβασμό στο βιβλίο, mm-hmm, που πραγματικά το βιβλίο έχει να μας δώσει, κερδίζουμε από αυτό και δεν χάνουμε ποτέ σε καμιά περίπτωση. Ωραία, θα δούμε τις λεπτομέρειες συνέχεια. Πέστε μου και για την πρωτοβάθμια. Ναι, για την πρωτοβάθμια. Για τα βιβλία. Στην πρωτοβάθμια έχουμε παραλάβει και εκεί ένα ποσοστό βιβλίων από 15-20% μέχρι 40% σε ορισμένες περιπτώσεις, και περιμένουμε να παραλάβουμε και τα υπόλοιπα. Αυτά που παραλάβατε πάνε σε όλα τα σχολεία? Ναι, σε όλα τα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία. Έτσι, δεν είναι σχολεία που δεν έχουν καθόλου? Όχι, σε όλα και άλλα που έχουν. Έτσι. Σε όλα τα σχολεία. Άρα, με προτεραιότητα τα απομακρυσμένα. Δεν θα έχουμε σχολεία δύο ταχυτήτων. Όχι, ακριβώς. Έτσι, ναι. Ούτε μαθητές δύο ταχυτήτων. Όχι. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι, φαίνεται, πολύ σκληρό. Όχι. Σε ένα σχολείο, οι μισοί να έχουν, οι μισοί να μην έχουν. Ναι, βεβαίως, οι μισοί, ναι, να βγάζουν το τυπί, οι μισοί να μην βγάζουν, λόγω οικονομικής κατάστασης προφανώς. Ναι. Και τα σχετικά. Όχι. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι τα μικρά σχολεία δεν έχουν πρόβλημα, γιατί ιδιαίτερο πρόβλημα το γιατί ύφονται τυπίες, και εκεί, αν χρειαστεί, αν ο διδάσκων αποφασίσει ότι πρέπει να δώσει κάποιες φοιτητικές, θα είναι λίγες, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί. Άκουσα το μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα, ναι, είναι στα μεγαλύτερα σχολεία, κύριε Σημόπουλε. Ωραία, θα δούμε λεπτομέρειες. Πιθανώς θα μας βοηθήσουν και οι τηλεθεατές, οι γονείς, όσοι, βεβαίως, έχουν παρατηρήσει ελλείψεις, να μας αναφέρουν. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και μέσα από το Facebook, στο σελίδα μας εκεί, στο Lamia Star. Μπορούν επίσης, αν θέλουν, να στείλουν και SMS. Βήμα, κενό, το μήνυμά σας στο 54045. Μπορείτε να δείτε τις σελίδες της κοινωνικής δικτύωσης του Star για να επικοινωνείτε. Ήδη είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις ερωτήσεις σας, ενώ εμείς θα συζητούμε αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις για κάποια σχολεία, για προβλήματα που δεν έχουν επισημανθεί μέχρι τώρα. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε.
Θα πάω τώρα στους καθηγητές και στους δασκάλους πριν να ακούσουμε την αυτοδιοίκηση. Κύριε Ερμηλιώτη, είχα μια πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση του Περιφερειακού Διευθυντή. Πέστε μου εσείς τι εκτιμήσεις έχετε από τους συναδέλφους σας για την πρώτη μέρα και για την συνέχεια της κατάστασης. Θα πούμε τώρα για τα βιβλία μόνο πρώτα και μετά για το διδακτικό προσωπικό, αν υπάρχει και αν έχουμε έλλειψη. Έτσι, τα βιβλία πρώτα. Οι πληροφορίες, κύριε Σιμόπουλε, που έχουμε εμείς, αλλά πριν αναφέρω αυτό, να ευχηθώ και εγώ σε όλους τους συναδέλφους καλή δύναμη και στα παιδιά, υγεία και πρόοδο στα σχολεία τους, παρά αυτές τις δυσκολίες. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε εμείς από την Ομοσπονδία μας είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα το 20% των βιβλίων στο 60% των σχολείων. Αυτή είναι μια συγκεντρωτική στοιχεία. Ναι, ότι υπάρχουν και σχολεία χωρίς καθόλου βιβλία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σε όλη την επικράτεια. Έτσι. Δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα. Εσείς για τη φτιότητα τι ξέρετε. Δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα και τους διοικητικούς μηχανισμούς και αυτή τη στιγμή έχουν αποδειθεί οι συνάδελφοι των συλλόγων διδασκόντων και οι διευθυντές των σχολείων σε έναν πραγματικό αγώνα να πάρουν βιβλία τα οποία υπήρχαν στις αποθήκες παλιά, να αξιοποιήσουν τα δικά τους πιθανώς που είχαν, να ζητήσουν από μαθητές επιστροφές για να μπορέσει να ξεκινήσει ομαλά η χρονική χρονιά. Γιατί κατά τη γνώμη μου το βιβλίο είναι, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, μια βασική συνιστόσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και είναι και ένα ψυχολογικό βοήθημα. Ακριβώς. Το να έχεις το βιβλίο σαν μαθητής. Έτσι. Και μάλιστα, μιας που αναφέραμε και για σύγχρονες τεχνολογίες, κάποιες καινούργιες έρευνες δείχνουν ότι η μάθηση με τη γραφή και το βιβλίο είναι πολύ πιο αποδοτικότερη και πολύ πιο βαθύτερη από ότι με το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Ναι. Κάποιες έρευνες. Κύριε Θανασίου, τι εκτιμήσεις έχετε από τους δασκάλους για την παρουσία βιβλίων? Οπωσδήποτε, από ό,τι καταλαβαίνετε, πιστεύουμε εμείς ότι είναι αδιανόητο να μην έχουν να έρθει τα βιβλία 12 Σεπτεμβρίου. Είναι ίσως η χειρότερη χρονιά που έχουμε περάσει. Γιατί έχουν τα βιβλιοπολία βιβλία και δεν έχουν οι μαθητές. Ναι. Μέχρι στιγμής από πληροφόρηση για το πόσα βιβλία είναι, αυτά που μας είπε ο κύριος Περιφερειακός, δεν έχω άλλη πληροφόρηση. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι δεν είχαν έρθει τίποτα. Είπε ο κύριος Περιφερειακός ότι έχουν έρθει ορισμένοι τίτλοι. Τώρα ποιοι έχουν έρθει και για ποιες τάξεις, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πάντως το καλό είναι ότι μάλλον πρέπει να είναι πρώτα τεύχη, έτσι δεν είναι, κύριε Περιφερειακέ? Ναι, πρώτα τεύχη. Λοιπόν, πάμε και στον δάσκαλο και αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαγιά, να μας σχολιάσει αυτό το φαινόμενο της έλλειψης βιβλίων του 2011, αρχικά. Το είπατε, φαινόμενο. Πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτα όμως στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Ασχολείστε με ενέργειες και διαδικασίες που εμπεριέχουν εγκρίσεις. Και μάλιστα από την ίδια αρχή που έχει μπλοκάρει και το θέμα του χαρτιού και έχουμε την έλλειψη των βιβλίων, έτσι, το ελεγκτικό συνέδριο. Σας έχει τύχει, πιστεύω, να προσπαθείτε να κάνετε κάτι στο Δήμο και να κολλάει στην έγκριση γιατί κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος κρίκος της αλυσίδας της διοικητικής δεν έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Έτσι. Άρα μπορείτε να κατανοήσετε ότι κάποιοι στη διαδικασία που είναι άνθρωποι και αυτοί εργαζόμενοι, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε διοικητικό προσωπικό, κάποιος δεν έκανε κάτι σωστά, έτσι. Και την πληρώνουν τώρα όλοι οι μαθητές. 1.300.000 μαθητές, νομίζω είναι, συνολικά στην Ελλάδα. Να σας συγχαρώ για την έντεχνη τοποθέτησή σας, κύριε Σιμόπουλε, γιατί από τη μια πλευρά στην εισήγησή σας πήγατε στην άλλη και αυτό δείχνει μια αντικειμενικότητα ως προς τη δημοσιογραφία. Να σας πω πρώτα, αφού μου επιτρέψετε, να αναφερθώ στους συναδέλφους εκπαίδευσης με ένα στίχο του Παλαμά: «Σμίλεψε δάσκαλε ψυχές». Και μιλούμε για δασκάλους όλων των βαθμίδων, καθηγητών, οτιδήποτε. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά φτάσαμε στην σμήλη του δασκάλου. Θα θέλαμε και το εργαλείο της σμήλης, αλλά ορθά είπατε ότι διοικητικές αγκυλώσεις το πρώτον, να δούμε όμως και τι άλλο. Ορθά το βάλατε. Πραγματικά υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν με τους δικούς τους τρόπους. Όμως η επίσημη πολιτεία είναι αυτή η οποία εποπτεύει και φτιάχνει αυτούς τους μηχανισμούς. Με δύο λόγια λοιπόν. Συγγνώμη. Η επίσημη πολιτεία ζήτησε συγγνώμη, που σημαίνει παραδέχεται το λάθος της, ακόμα και αν δεν είναι δικό της, παίρνει την πολιτική ευθύνη, έτσι. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσετε τουλάχιστον. Θα εκτιμήσουμε. Γιατί υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι κάποιοι σαμποτάρουν τη Διαμαντοπούλου και
μπλόκαραν τα βιβλία και εξέθεσαν την Υπουργό. Δεν, έχει, αυτά. Δεν αλλά, έχει παρά να πει. Αλλά αυτό δεν μας αφορά τόσο. Η επίσημη κυβέρνηση δεν έχει παρά να πει ότι με σαμποτάρουν αυτός και εκείνος και να απολυφθούν πάρα αυτά. Ένα το κρατούμενο. Πάντως ούτως ή άλλως την ευθύνη την πήρε. Δεύτερον, να δούμε λίγο στην ευθύνη, γιατί γίνεται μια προσπάθεια προσωποποίησης και μετατόπιση ευθυνών. Υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν γνωρίζω ποιο άλλο. Τα συναρμόδια. Εδώ νομίζω δεν έγινε σωστή δουλειά. Δεν υπήρξε συντονισμός. Και αν ήταν ένα πτέσμα, θα ήταν λεπτομέρεια. Διότι πολύ ορθά είπε ο Περιφερειακός Διευθυντής ότι γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν βιβλία. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να φτάσουμε στο παραένα. Έπρεπε να γίνει νωρίτερα, έπρεπε να κινηθούν γρηγορότερα και εν τέλει μιλούμε για την παιδεία των ελληνοπαίδων και όχι μόνο. Υπό αυτή την έννοια μπορεί ο Πρωθυπουργός να πει εντέλεσθε, όπως εργαστείτε, το Εθνικό Τυπογραφείο μέρα και νύχτα και ο Υπουργός Οικονομικών να βρει την υπερορία του εργαζομένου ώστε τα βιβλία να φτάσουν. Έγινε λάθος. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι σε αυτό το σημείο συνέβη λάθος. Μακάρι να διορθωθεί, γιατί όλοι εδώ οι εκλεκτοί συνομιλητές θέλουμε ένα και το αυτό. Να λειτουργήσουν καλά τα σχολιά μας. Δεν αφαιρώ από κανέναν αυτό το προνόμιο. Όμως το συγγνώμη είναι κάτι πολύ απλό. Ευχαριστούμε που ελέγχθη, αλλά δεν είναι αρκετό. Και δεν είμαι από αυτούς που λένε για παραιτήσεις. Μιλώ για αναδιάρθρωση, την οποία λένε κατά καιρούς τα κόμματα. Μιλώ για αλλαγή δομών. Μιλώ για τσάκισμα της γραφειοκρατίας. Μιλώ για υπευθυνότητα και αυτά για αρχή. Έχετε ακούσει πολλούς υπουργούς να λένε συγγνώμη τα τελευταία χρόνια? Επειδή γνωρίζω όμως και πολιτικό μάρκετινγκ, επειδή γνωρίζω και πολιτικό μάρκετινγκ ελάχιστα, μπορώ να πω όμως, όπως είχε ελεγχθεί και παλιότερα, είχαν συμβουλεύσει πρωθυπουργούς, δεν θα πω ονόματα, όταν κάνετε πολλά λάθη, βγαίστε και πέστε στις τηλεμαχίες, τα debate όπως λέμε, ζητήστε συγγνώμη, περνάει πολύ στον κόσμο. Ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εμένα είναι προϊσταμένη μου αρχή. Νομίζω ότι το συγγνώμη στο ανθρώπινο επίπεδο θα το δεχθούμε και το ίδιο θα κάνει και ο καλός μας Θεός. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν συγκεκριμένες, ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Ωραία. Κύριε Γερόπουλε, εκτιμάτε ότι με τα δεδομένα αυτά, με το ποσοστό των βιβλίων που υπάρχουν στα σχολεία και με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για να έρθουν και τα υπόλοιπα, χρειάζεται να μπουν στον κόπο να αγοράσουν βιβλία οι γονείς, οι μαθητές? Χρειάζεται να μπουν στον κόπο οι εκπαιδευτικοί να βγάλουν φωτοτυπίες, γιατί και αυτά έχουν ένα κόστος, το οποίο πάλι στους γονείς μεταβιβάζεται μέσω των σχολικών επιτροπών και θα δούμε με τον κύριο Σαγιάδη τι γίνεται στη Λαμία το θέμα αυτό. Ή θα πρέπει να περιμένουν, δηλαδή, μου είπατε ότι αρχικά κάποιες μέρες υπάρχει μια επανάληψη ή κάτι τέτοια. Τι εκτιμάτε πρέπει να κάνουν, για να μην μπει κάποιο στον κόπο και επιδρώσει τζάπα αν έρθουν μεθαύριο τα βιβλία? Βεβαίως. Ούτως ή άλλως, εδώ χάνουμε εβδομάδες από κατάληψη, χάνονται διδακτικές ώρες. Αν είναι να χαθούν και μια εβδομάδα διδακτικές ώρες και να έρθουν τα βιβλία, δεν μπορούν στον κόπο οι γονείς και αγοράζουν. Εμείς θα θέλαμε να μην χαθεί ούτε ώρα, κυρία Σιμόπουλα, από την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι με όλες τις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι θα υπάρχει μια συνεχής, ας το πούμε, λοιπόν, παραλαβή βιβλίων. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς έτσι, ότι θα έρθουν όλα μέχρι μέσα σε 10 μέρες ή όχι, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδος ή αρχικές αρχές της άλλης θα δοθούν σε όλα τα παιδιά του Γυμνασίου Λυκείου ένα DVD που μπορεί, αν φυσικά έχει την κατάλληλη τεχνολογία λοιπόν στο σπίτι του, έναν υπολογιστή, μπορεί συμβουλευτικά, συνεπικουρικά να χρησιμοποιεί και το DVD. Πάντως με τις ταχύτητες αυτή τη στιγμή που εργάζονται όλοι και να απαντήσω, να πω κάτι ότι και το Εθνικό Τυπογραφείο πλέον έχει αναλάβει λοιπόν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Δουλέψαμε το Σαββατοκύριακο, λέτε. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πάρουμε όλα τα βιβλία λοιπόν πολύ γρήγορα και ιδιαίτερα τα βιβλία των βασικών μαθημάτων, να σε επιτραπεί λοιπόν αυτός ο όρος, χωρίς να υποβαθμίζονται τα υπόλοιπα, λοιπόν θα τα πάρουμε πάρα πολύ γρήγορα αν δεν τα έχουμε παραλάβει αυτή τη στιγμή. Πάντως, ό,τι χρειαστεί, η εντολή είναι να παρασχεθεί από το δημόσιο σχολείο, λοιπόν το σχολείο έχει πάρει εντολή να χρησιμοποιήσει όλα του τα
όλα του τα όπλα, ας το πούμε, και στο τέλος να δώσει και φωτοτυπίες εκεί που χρειάζεται. Το οικονομικό μέρος. Και εγώ θα συνιστούσα. Ναι. Λοιπόν, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα, λοιπόν, έτσι με νυφαλιότητα, να μην πανικοβαλόμαστε. Δεδομένου ότι ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή και οι πιέσεις που ασκούνται από την πολιτική ηγεσία προς κάθε κατεύθυνση είναι αυτές, να φτάσουν στο τελευταίο σχολείο τα βιβλία το ταχύτερο δυνατόν. Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ναι. Βεβαίως. Μπορεί να το ακούσατε ότι ήδη έχει σταλεί μία εγκύκλιος που προβλέπει την αυξημένη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών ώστε να καλύψουν αυτά τα έξοδα που είναι δυνατόν να προκύψουν. Από πού επιχορηγούνται οι σχολικές επιτροπές? Οι σχολικές επιτροπές από τον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, το κρατικό μέσω των Δήμων ή απευθείας? Όχι, τώρα μέσω των Δήμων. Μέσω των Δήμων. Πάμε λοιπόν στο Δήμο. Πάμε στο, στο Δήμο να μας πει. Στο Δήμο. Τι κάνει ο Δήμος Λαμίας και προφανώς αν κάποιος άλλος Δήμος έχει κάτι διαφορετικό, μας ενημερώσει κάποιος. Σε συνέχεια της σημαντικής δουλειάς που έκανε ο και η προκάτοχή μου στην Αντιδημαρχία Παιδείας, έχει ήδη κατανεμηθεί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο η τρίτη δόση και έτσι δεν υπάρχει καμία κολλησιεργία. Αντιθέτως, υπάρχουν άμεσες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Λαμιαίων ώστε να μπορούν τα σχολεία να εκταμιεύσουν χρήματα. Παραλλήλως, γίνεται και ανασυγκρότηση των σχολικών επιτροπών και να εξηγήσω και τόσο σε εσάς που γνωρίζετε όσο στους τηλεθεατές ότι αυτό είναι μια απαραίτητη ενέργεια ώστε να είναι νόμιμες όλες οι πράξεις, γιατί κάποιοι διευθυντές μετακινήθηκαν σε άλλα σχολεία, κάποιοι άλλοι συνταξιοδοτήθηκαν, κάποιοι αιρετοί εξελέγησαν, κάποιοι δεν εξελέγησαν. Και κάποιοι πολίτες έφυγαν τα παιδιά τους από το σχολείο και ενδεχομένως θέλησαν να μετακινηθούν σε άλλη βαθμίδα ή και στην οικία τους. Υπό αυτή την έννοια, για να είναι σύνομες κάποιες πράξεις, πρέπει να έχουμε νέες επιτροπές για να κάνουν νόμιμες πράξεις. Έχει προχωρήσει και αυτό, άρα εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε κολλησιεργία. Αυτό που έχουν επισημάνει όμως, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια κατάματα στον κόσμο, είναι ότι έχουμε γενικά μειωμένες 30% επιχορηγίες στους Δήμους και ότι όσον αφορά τα έργα, δεν έχει έρθει η ΣΑΤΑ, δηλαδή τα χρήματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε ενέργειες στα σχολεία που άμεσα μου ζήτησαν την πρώτη μέρα που επισκέφθηκα σχολικές μονάδες. Εκτιμούμε ότι αν δεν σταλούν τα χρήματα από την πολιτεία, δεν θα μπορούμε να κινηθούμε και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να πιστωθούμε αυτή την αδυναμία της κυβέρνησης. Και όχι μόνο σήμερα. Άρα λοιπόν, τι λέτε, σχολικές επιτροπές, να αγοράσουν και να περιμένουν να πάρουν τα λεφτά από εσάς ή να μην προχωρήσουν? Τα χρήματα από εμάς θα τα πάρουν, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία κολλησιεργία. Είμαι ο τελευταίος για λόγους ιδεολογίας. Ξέρουν πόσα χρήματα. Βεβαίως, περνάνε το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι όλα ρυθμισμένα και μάλιστα εθιμικό δικαίωμα δεν πειράζουμε τις εισηγήσεις της εκπαιδεύσεως γενικότερα, παλιότερα. Για λόγους δεοντολογίας και ήθους θεωρούσαμε και σωστά κάναμε και κατά τεκμήριο πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και περιφερειακή διεύθυνση έκαναν άριστα τη δουλειά τους ως προς κατανομές. Δεν υπήρξαν παράπονα κατά το παρελθόν. Κατά τεκμήριο δηλαδή είχαμε άψογη και άριστη συνεργασία. Όμως να πούμε δυνατά ότι αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν. Δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούν και άλλα στον πολιτισμό, και άλλα στην παιδεία, και άλλα στην υγεία, και άλλα στην ανάπτυξη, διότι γνωρίζω ότι περνάει η πατρίδα μου. Όμως πρέπει να λέμε στον κόσμο ξεκάθαρα ότι τα χρήματα αυτά θα καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες. Το πετρέλαιό μας, την καθαριότητά μας και από εκεί και πέρα είμαι ο τελευταίος που θα πει για ιδεολογικούς λόγους, πάτε και ψωνίστε έξω βιβλία. Όμως δυστυχώς γνωρίζω και θα κάνω ένα σχόλιο. Πήγα στα βιβλιοπωλεία της περιοχής σε κάποια εξ αυτών και ρώτησα κάτι πολύ απλό. Πουλάτε σχολικά βιβλία? Πολλοί εξαντλήθηκαν. Πήγα στο επόμενο. Πουλάτε? Ναι, περιμένουμε κι άλλα. Αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Και κάτι ακόμη, ότι αυτά εάν ετυπώνονται από το κράτος που τυπώνονται, θα είχαν πολύ μικρότερο κόστος από το κόστος ελεύθερης αγοράς συνολικό. Μακάρι να το είχαμε αποφύγει. Προς γνώση και συμμόρφωση να είμαστε καλύτερα, Θεού θέλοντος, του χρόνου. Εντάξει, ας αφήσουμε και μία τάξη ευτυχισμένη αυτή των βιβλιοπωλών αυτή τη φορά, που ξεπούδησαν μέσα σε μια δύσκολη περίοδο τα βιβλία. Αλλά τα χρήματα που θα έπαιρναν οι σχολικές επιτροπές, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, θα τα διέθεταν σε κάποια λειτουργικά έξοδα, όπως είπατε, θέρμανση και άλλα, έτσι, στα σχολεία. Αν συνδυάσουμε, κύριε Σιμόπουλε, αυτό που λέει ο Περιφερειακός, ότι ήρθαν τα πρώτα τεύχη και θα είναι το παράλογο να έρχονταν το 2 ή το 3 ή το 4 και ότι τα χρήματα θα κινηθούν, καλό θα ήταν να μην προστρέξουν
οι γονείς να προμηθευτούν ολόκληρα πακέτα βιβλίων, χωρίς να κόψουμε το μεροκάματο των βιβλιοπολών, αλλά εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Ναι, έχουμε... Αν συνδυάσουμε αυτά που λέει ο κύριος Περιφερειακός, και εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόσα και τι βιβλία ήρθαν, ας περιμένουμε λίγο, γιατί πραγματικά δεν είναι το καλύτερο δυνατό να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα βιβλία μας από τα βιβλιοπολία, γιατί αυτό ακυρώνει και την έννοια της δωρεάν παιδείας που δόθηκαν αγώνες για αυτή. Εντάξει, και οι φωτοτυπίες έχουν κόστος. Πολύ μεγαλύτερο και το μελάνι ενδεχομένως. Και ξέρω, βέβαια θα χρειάζεται. Και ποιος θα μπορέσει να βγάζει σε μια μεγάλη σχολική μονάδα, εάν πάρει κανείς και υπολογίσει πόσες βιβλίες ανά τμήμα, επί τα τμήματα, επί το φωτοτυπικό, και αν υπάρχει ο αρμόδιος υπάλληλος, ίσως ο γραφίτης και το χαρτί στο τέλος να κοστίσουν περισσότερο. Γι' αυτό και σας λέμε υπέρ του κράτους. Μια στοιχειώδης προσέγγιση, κύριε Σημόπουλε, έχει δείξει ότι ενώ ένα βιβλίο κατά μέσον όρο κοστίζει 80 λεπτά για να εκτυπωθεί τυπογραφικά, με τα 87 λεφτά μπορούμε να βγάλουμε 10 φωτοτυπίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη διαφορά κόστους. Αλλά χωρίς να ξεφεύγω αυτό το θέμα, γιατί τα βιβλία είναι ένα κομματάκι στο όλο παζλ της υποβάθμισης της παιδείας, της δημόσιας παιδείας τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ εγείρεται ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα. Δηλαδή, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους που είναι η παιδεία, από την άλλη, παρόλο που αυτό το κόστος το υφίσταται ο μαθητής στη συγκεκριμένη περίπτωση και η οικογένειά του, δεν βλέπουμε αυτά τα μέτρα να αποδίδουν και πολύ φοβόμαστε ότι σε λίγα χρόνια πάλι θα ακούμε για σκάνδαλα, παρόλο που λαβαίνουμε τόσο δρακόντια μέτρα που υποβιβάζουν αυτή τη στιγμή αυτό το κοινωνικό αγαθό. Αυτό είναι ένα περίεργο πραγματικά στην Ελλάδα, ότι μονίμως ακούμε μέτρα, μονίμως ακούμε ότι εντάξει θα στερηθούμε κάτι, αλλά παρόλα αυτά τα σκάνδαλα συνεχίζονται. Αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο. Αυτό είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο. Είναι γενικότερο, αλλά δεν πάβει και στον τομέα αυτό να χτυπάει το καμπανάκι αυτού του προβλήματος. Ναι, τώρα χτυπάει μια μεγάλη καμπάνα του συνολικού προβλήματος της χώρας και δεν ξέρουμε πόσο δυνατά θα χτυπήσει ακόμα και ποια είναι η κατάληξη βάσει των εξελίξεων που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Σήμερα, επειδή είναι η μέρα έναρξης των σχολείων, συζητάμε αυτό αποκλειστικά το ζήτημα εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Αργυρόπουλε? Ναι, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το θέμα των βιβλίων σε καμιά περίπτωση κανένας δεν πρότεινε ότι πρέπει να φωτοτυπηθούν οι 10 ή 15 πρώτες σελίδες λοιπόν του κάθε βιβλίου. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα στην εισαγωγή μου ότι ο διδάσκων μπορεί να κρίνει ποια είναι τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, και από τις 5-4 σελίδες, δεν ξέρω πού θα πρέπει να, που χρειάζεται να παραδώσει για μια εβδομάδα, να δώσει φωτοτυπία μια σελίδα. Λοιπόν, άλλωστε, θα πρέπει να το δεχθούμε αυτό, ότι το βιβλίο, ωραία, το έχουμε στο σπίτι μας να διαβάζουμε, αλλά ο δάσκαλος είναι εκείνος ο οποίος φέρει εις πέρας αυτή την σημαντική λοιπόν υπόθεση της διδασκαλίας ενός μαθήματος. Και με ένα σχεδιάγραμμα το οποίο μπορεί να κάνει ο δάσκαλος, ένα περίγραμμα λοιπόν, και μπορεί να δώσει και τους μαθητές, νομίζω ότι σε πολλά μαθήματα λοιπόν είναι αρκετό και χρησιμοποιείται. Εγώ θέλω να πω επίσης το εξής, ότι πριν λίγα χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, μίλαγαν όλες οι πλευρές για το notebook, για την κατάργηση των βιβλίων, ότι όλα τα βιβλία θα τα είχαμε σε ένα υπολογιστή, και πραγματικά αυτό ήταν μια ιδέα που ενθουσίαζε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά διαγράφησαν. Πριν 2 χρόνια, να θυμίσω ότι δόθηκε στους μαθητές της τότε πρώτης γυμνασίου από ένα notebook σε όλους για να αξιοποιηθεί και να οικειοποιηθούν με τη χρήση της τεχνολογίας. Λοιπόν, πώς αυτό δεν το αναφέρουμε αυτή τη στιγμή και εστιάζουμε μόνο το γιατί δεν δόθηκε, λοιπόν, δεν δόθηκε, ξέρω, το σχολικό βιβλίο. Εγώ λέω ότι το βιβλίο είναι αναντικατάστατο. Αλλά όμως ο κυρίαρχος, αυτός που καθορίζει τα πάντα μέσα στην διδασκαλία ενός μαθήματος, είναι ο εκπαιδευτικός. Το βιβλίο έρχεται συνεπικουρικά να λειτουργήσει. Άρα προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξουν. Βεβαίως. Με αυτό χωρίς βιβλίο. Αυτό προτείνω, κύριε Σημόπουλε, και οι εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων το κάνουν αυτό. Έτσι.
το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος να παίρνει το βιβλίο και να λέει στα παιδιά, λοιπόν, διαβάστε αυτό. Αυτό συμβαίνει, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, συμβαίνει στην πρωτοβάθμια. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει το παιδί χωρίς το βιβλίο του, γιατί εκεί πάνω είναι οι ασκήσεις κτλ. Κατανοώ ότι η ανάγκη ύπαρξης του σχολικού βιβλίου στα χέρια των μαθητών είναι μεγαλύτερη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια δεν είναι έτσι τα πράγματα, λοιπόν. Και εκεί πάλι ο δάσκαλος θα αποφασίσει το τι θα πρέπει να επισημάνει περισσότερο και το τι θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι μαθητές. Να τονίσω δε επίσης το εξής, ότι και χωρίς τα βιβλία οι δάσκαλοι, όλοι ξέρουμε από τα παιδιά μας, λοιπόν, δίνουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό φωτοτυπιών. Ενισχυτικά, λοιπόν, τη διδασκαλία τους, για επιπλέον ασκήσεις κτλ. Αυτό το διάστημα, λοιπόν, επειδή υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, ας περιορίσουμε τον αριθμό των ασκήσεων που δίνουμε επιπλέον. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι τις φωτοτυπίες πάντα δεν τις χρησιμοποιούσαμε. Συνεπικουρικά, να αυξήσουμε, να δώσουμε δικές μας ασκήσεις, δικές μας προτάσεις, λοιπόν, δικές μας εργασίες. Ας μειώσουμε για ένα μικρό διάστημα αυτό, λοιπόν, ώστε το κόστος αυτών των φωτοτυπιών, το κόστος που βαρύνει τον κάθε φορολογούμενο Έλληνα, λοιπόν, να είναι μικρότερο, εφόσον εστιάζουμε σε αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι εις βάρος της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θέλω να βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και με αυτόν τον τρόπο και το νόημα μιλώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Να μας πούν οι εκπρόσωποι των δασκάλων και των καθηγητών τι προτείνουν στα μέλη τους να κάνουν. Να πω και εγώ πώς να αντιμετωπίσουν τις σχολικές επιτροπές. Οι σχολικές επιτροπές, λόγω της υποχρεωματοδότησης, δεν έχουν χρήματα. Ειδικά τα μεγάλα σχολεία είναι όλα χρεωμένα. Άρα είναι αδιανόητο τώρα να μπορεί να βγάλει μια σχολική μονάδα 300 παιδιών, έστω και από μια φωτοτυπία, ο οποίος είναι 300 και αν. Τι προτείνετε πάνω από 1000 στους δασκάλους να κάνουν? Ούτε τα μηχανήματα αντέχουν τα φωτοτυπικά, ούτε τίποτα. Εμείς σε συνάντηση που είχαμε και με το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό, ψάξαμε διάφορες λύσεις. Να επιστραφούν ορισμένα από τα περσινά βιβλία όσα μπορούμε, να βγάλουμε σε ορισμένα σημεία φωτοτυπίες, να δίνουμε γραπτές ασκήσεις στα τετράδια και τέτοια. Να μειώσουμε το κόστος. Γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα να βγάζει 2.000 και 3.000 φωτοτυπίες ένα φωτοτυπικό. Πώς θα κρατήσει, 4-5 μέρες. Το άσχημο είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα κρατήσει. Υπάρχει. Γιατί λένε μέχρι τον Νοέμβριο. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι πάρα πολύς χρόνος. Σίγουρα. Αν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειακός, έρθουν τα βιβλία, φυσικά και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ο δάσκαλος, μάλιστα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι και ευρηματικός και εργατικός και από όλα. Βρίσκει λύσεις. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Προτείνετε δηλαδή στους συναδέλφους σας να βρουν τον τρόπο, επειδή έχουν την εμπειρία, ακριβώς, να κάνουν τα μαθήματά τους με ή χωρίς βιβλία. Και οι διευθυντές να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση με διάφορους τρόπους, να μην μετακυλήσουν με το βάρος των ευθυνών και του κόστος στους γονείς. Δεν είναι σωστό. Εκτός από τις κινήσεις που ήδη γίνονται, την κινητοποίηση κυριολεκτικά που υπάρχει από όπως προανέφερα από τους συλλόγους διδασκόντων και τους διευθυντές, να βρούνε βιβλία σε ξεχασμένες αποθήκες, να έρθουν πιο γρήγορα κτλ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξέρουμε, να γίνει επιτέλους ένας χρονικός προγραμματισμός, ένα χρονοδιάγραμμα τροποτινά, πότε θα έρθουν τα βιβλία. Σε εμάς, λόγω διαφορετικών μαθημάτων, ειδικοτήτων και τεχνικών ειδικοτήτων κτλ., κάθε καθηγητής θα πρέπει ο ίδιος να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το διάστημα που θα πληροφορηθεί ότι θα λείπει το βιβλίο, να αναπληρωθεί το μάθημα. Κλείνοντας το πρώτο μέρος με το θέμα των βιβλίων, εκτός αν υπάρξουν ερωτήσεις, κύριε Σαγιά, θέλετε να πείτε κάτι? Και αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω στο κρυφό σχολείο δεν είχαν νέα βιβλία, έτσι. Κάνανε κατήχηση. Αφού λέτε για κρυφό σχολείο, να κρύψω τη σκέψη μου, το τώρα αυτό σχεδιάζουμε. Λοιπόν, πάμε. Μόνο που το κρυφό σχολείο ήταν νυχτερινό, α το πούμε, και δεν ήταν πρωινό. Και ευτυχώς υπήρξε. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πολιτικός. Τώρα, νέο ολοκληρωμένο αθλητικό τμήμα. Nike, Adidas, Reebok, Converse, All Star, Body Talk. Πολιτικός.
The Shopping Destination. Ο πλανήτης. Εκπέμπισος. Εμείς τα Ιδρώ φροντίζουμε το περιβάλλον με την εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργειακά τζάκια των μεγαλύτερων εταιριών τώρα στα Ιδρώ Λαμίας. Ελάτε σήμερα να διαλέξετε το ενεργειακό τζάκι των ονείρων σας. Ή ζητήστε μας να μετατρέψουμε το κλασικό τζάκι σας σε ενεργειακό. Ιδρώ Λαμίας. Δεύτερο χιλιόμετρο Λαμίας Αθήνας. Μοιραζόμαστε το όραμα των μαθητών για σπουδές. Κερδίζουμε μαζί την επιτυχία. Φροντιστήριο Παναγιώτη Στεφανής, Δροσοπούλου 2, Πλατεία Πάρκου, Λαμία. Για μας καμία αποστολή δεν είναι αδύνατη. Ακόμη και αν χρειαστεί να ξεπεράσουμε την ταχύτητα του φωτός. Ταχυμεταφορές Παπάς. Διανομή εγγράφων, εντύπων και δεμάτων. Ταχυμεταφορές Παπάς. Αποστολή εξετελέστη. Θα ήθελα να κάνω τη γειτονιά μου πιο ανθρώπινη από ποτέ. Θα ήθελα να δημιουργήσω έναν κόσμο με περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Θα ήθελα να φτιάξει έναν κόσμο που φέρνει την ευτυχία στα πρόσωπα των παιδιών. Πες μας και εσύ τι θα ήθελες να κάνεις για να γίνει ο κόσμος γύρω μας καλύτερος και εμείς θα σε βοηθήσουμε να το πραγματοποιήσεις. Μπες στη σελίδα της Κοσμοτέ στο Facebook και ίσως και η δική σου ιδέα γίνει πραγματικότητα. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας εσύ. Μικρόβια υπάρχουν και στο πιο καθαρό μπάνιο. Γι' αυτό είναι εδώ το νέο Kleenex Spray 4-1 μπάνιο. Απομακρύνει τη βρωμιά και τα άλατα και απολυμμένει τις επιφάνειες. Έτσι το μπάνιο είναι υγιεινά καθαρό. Καθαριότητα και απολύμανση με το νέο Kleenex Spray 4-1 μπάνιο. Και για το υπόλοιπο σπίτι, Kleenex 4-1. Νούμερο 1 μάρκα στα σπρέις. Kleenex. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Υπάρχει ένας καλός τρόπος να είσαι μέσα. Ζήσε από κοντά τους αγώνες του γυμναστικού στο πρωτάθλημα της Volley League. G-Card και βλέπεις βόλεϊ κορυφαίο επίπεδου σαν μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Λαμίας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τα στερεολόγια και πάλι κοντά σας όπως και κάθε Τρίτη. Χορηγή εκπομπής. Τολιάς, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Επαγγελματικά και σίγουρα. Expert Παπαχαραλάμπους, στη Λιβαδιά. Η Γεωργία αλλάζει. Εμείς θα περιμένουμε. Μπαίνουμε σε νέες λεωφόρους. Με την ποιότητα, την ταυτότητα, την ασφάλεια των τροφίμων για την προστασία των καταναλωτών. Χορηγή εκπομπής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Συζητάμε για τα σχολεία σήμερα που άρχισαν. Είπαμε για τα βιβλία. Αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, περιμένουμε ερωτήσεις. Πάμε σε άλλα θέματα και στο προσωπικό τώρα, στο αν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές. Υπάρχει βέβαια ένα ερώτημα εδώ από κάποιον τηλεθεατή που λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα βιβλία, αλλά και ότι δεν ασχολούνται οι δάσκαλοι πολύ με τους αδύνατους ιδιαίτερα μαθητές. Θέλει κάποιος να σχολιάσει το πόλους εσάς? Μπορώ να απαντήσω. Ναι, τι λέτε? Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί πιο πολύ ασχολούμαστε με τους αδύνατους μαθητές και στη συνέχεια με αυτούς που είναι πάρα πολύ καλοί.
Ναι. Τουλάχιστον εγώ 30 χρόνια υπηρεσίας που έχω δάσκαλος, αυτό προσπαθούμε. Να μπορέσουν να προχωρήσουν, να πάνε ένα βήμα παραπάνω. Ας πούνε οι δάσκαλοι πρώτα. Να μιλήσω ως εκπαιδευτικός και εγώ. Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο, τον κύριο Αθανασίου. Εκτιμώ ότι στο δημόσιο σχολείο, και μάλιστα πολλές φορές δέχεται κριτική το δημόσιο σχολείο γι' αυτό, ο μέσος εκπαιδευτικός παλεύει κυρίως με το μέσο μαθητή και κάτω. Και σας ξαναλέω ότι αυτό πολλές φορές είναι και στοιχείο κριτικής που δέχεται το δημόσιο σχολείο. Αλλά νομίζω ότι είναι εργάτες ακριβώς πάνω από τον μαθητή που χρειάζεται. Τουλάχιστον αυτό λέει και η δικιά μου εμπειρία. Δεν είμαστε κανόνας και ζητώ συγγνώμη από τον άνθρωπο που έκανε το ερώτημα. Ίσως να έπεσε σε μια ξεχωριστή περίπτωση, ίσως να το εξέλαβε έτσι και να ήταν διαφορετικά. Η εμπειρία μου, δεν έχω επίσημα στοιχεία, δείχνει ότι ο μέσος εκπαιδευτικός προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του και τις δυσκολίες που τόση ώρα αναφέρουμε και σκύβει πάνω από τον δύναμο μαθητή πιο πολύ από ότι ένα δυνατό μαθητή. Εδώ βέβαια λέω ότι μακάρι να είχαμε τις δυνατότητες και κάποτε πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση στην πατρίδα μας και θα βάλω ένα ζήτημα εδώ τώρα. Σχολεία για ΕΦΗ, παιδιά. Αυτό το ζήτημα κάποια μέρα να το συζητήσουμε, κάποια νύχτα να το κουβεντιάσουμε. Γιατί πραγματικά δίνουμε βάρος, αλλά ξεχνούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Στη δευτεροβάθμια, κύριε Σιμόπουλε, με τον αδύναμο μαθητή, δυστυχώς έπαψε να ασχολείται σιγά-σιγά η πολιτεία. Ενώ υπήρχαν θεσμοί όπως η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ενισχυτική διδασκαλία, σιγά-σιγά παραμέλησε από τη μεριά της παιδείας με κακές αμοιβές, με κακοπληρωμένους δηλαδή και απλήρωτους αυτούς που ασχολιόντουσαν, σιγά σιγά οι δύο αυτοί θεσμοί, οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί, έχουν ατονίσει τελείως. Έχει κανένα μερίδιο ευθύνης και το προσωπικό, γιατί έχω ακούσει ότι πληρώνονταν και ώρες που δεν γίνονταν ποτέ, υπήρχαν αυτά ή όχι? Αυτά είναι θέματα διοίκησης. Στο φροντιστήριο δηλαδή, το δημόσιο. Εμείς διεκδικούμε πάντα δίκαια υπήρχανε και τέτοια. Νόμιμα. Δίκαια. Εγώ προσωπικά στο σχολείο που δούλεψα στην πρόσθετη διδακτική στήριξη είχαμε δει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις επιτυχίες των μαθητών. Αλλά θα πρέπει η διοίκηση πράγματι αυτά τα φαινόμενα να τα κυνηγάει και να τα εξαλείφει. Γιατί πολλές φορές οι εξαιρέσεις αμαυρώνουν τον κανόνα. Ναι. Πάντως σε πολλά σχολεία συνάδελφοι είχαν δει μεγάλη βελτίωση μαθητών. Είχαν δει επιτυχίες μαθητών και σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν θετικά αποτελέσματα. Τι λέτε, κύριε Γερόπουλε? Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής επιπλέον, ότι όλα τα προγράμματα και σχεδόν τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα είναι προσανατολισμένα προς τον μέσο και κάτω μαθητή. Γιατί πραγματικά ο ευφυής μαθητής, σίγουρα επειδή λόγω λοιπόν της ευφυΐας αυτής βρίσκεται σε μια καλύτερη κατάσταση, μπορεί λοιπόν να προχωρήσει και αρκετά μόνος του. Θα συμφωνήσω με αυτό που ανέφερε ο κύριος Σαγιάς, γιατί μερικές φορές δεχόμαστε κριτικές ότι δεν προσέχουμε λοιπόν τους αρκετά ευφυείς μαθητές. Νομίζω ότι... Ότι στραβάτε πίσω. Ναι, ναι, ακριβώς. Προσπαθώντας να παρακολουθήσουν το... Ακριβώς, λοιπόν, προσπαθώντας να ακολουθήσουν το μέσο όρο των μαθητών του τμήματος. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να ήταν μια ειδική περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο τηλεθεατής, που είναι μια εξαίρεση, ας το πούμε. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ενισχυτικής, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Αρμυριώτης. Πράγματι πέρυσι η ενισχυτική διδασκαλία λειτουργήσε μόνο στα δυσπρόσιτα. Φέτος προς το παρόν δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι όσον αφορά αν θα λειτουργήσει. Υπάρχει το πρόγραμμα δηλαδή και αν το δηλώσουμε θετές μπορούν να έχουν πρόσθετη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει εγκύκλειωση. Δεν υπάρχει σχετική εγκύκλειωση, ναι. Άρα ούτε τα κονδύλια προφανώς. Δεν υπάρχει σχετική εγκύκλειωση, ναι. Ούτε τα κονδύλια. Μάλιστα. Υπήρχαν αυτό που ρώτησα, εικονικές διδακτικές ώρες που πληρώνονταν στο πρόγραμμα και γι' αυτό κόπηκε ή όχι? Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο, κύριε Σιμόπουλε. Εγώ στην περίοδο εκείνη ήμουν εδώ στη Λαμία, σε μεγάλο σχολείο, που δεν ήμουν υπεύθυνος σε αυτό. Στο σχολείο μας είχαμε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι
δεν είχε υποπέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Υπήρχε διαφάνεια και μάλιστα πολύ μεγάλη διαφάνεια. Μάλιστα. Τα προγράμματα και τα ονοματεπώνυμα αυτών που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας ήταν ανεπτυμμένα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Να κάνω ένα σχόλιο, μου επιτρέπετε, σε αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν παραπανήσιες ώρες που να δηλώνονται. Κοφτά και ξεκάθαρα, αν υπήρχαν, πρέπει να κοπούν με το μαχαίρι. Βέβαια, ξεκάθαρα, κοφτά. Ναι. Αυτό ισχύει και για μας που λέει ο κύριος Αγιάς. Ναι. Και ένας τελευταίος θεσμός που βοηθάει τον αδύνατο μαθητή είναι τα τμήματα ένταξης. Που αυτά ελπίζουμε ότι φέτος θα λειτουργήσουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί μαθητές με... Θα λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς τώρα πρώτα για να μας δώσει απαντήσεις ο Περιφερειακός σχετικά με το αν υπάρχει προσωπικό στα σχολεία. Πρωτοβάθμια καταρχήν. Ναι. Εκεί έχετε και καθηγητές ειδικοτήτων που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια. Έτσι. Είναι και δάσκαλοι και καθηγητές μαζί στην πρωτοβάθμια. Έτσι. Σε δασκάλους και νηπιαγωγούς δεν υπάρχει έλλειψη. Έχουμε υπάρκεια. Ελλείψεις έχουμε σε ειδικότητες, αγγλικά, μουσική και φυσική αγωγή. Αλλά υπάρχει μια σκέψη που θα το γνωρίζει ο κύριος Περιφερειακός να μετατεθούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια. Είναι περίπου γύρω στα 6-7 άτομα στην κάθε ειδικότητα. Μόνο. Και επίσης έχουμε αρκετούς στα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα. Γιατί εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχουν αρκετές ειδικότητες και πληροφορικής και εικαστικών κλπ. Εκεί έχουμε. Ωραία, θα μας δώσεις απαντήσεις για το πώς θα. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα πρώτα να το δω γενικά αυτό το θέμα και να πω μερικά πράγματα. Ακούγεται κατά καιρούς ότι υπάρχει στη χώρα μας η καλύτερη κατανομή μαθητών ανακαθηγητή. Κανένας όμως υπουργός, γιατί συνήθως οι υπουργοί και οι υφυπουργοί τα λένε αυτά, δεν μας εξήγησε εάν μέσα στους καθηγητές στους οποίους μοιράζει τους μαθητές βάζει, προσμετράει και αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει ή σε διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλες υπηρεσίες με αποσπάσεις, με υπογραφές υπουργών. Δυστυχώς ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι και με τις συρρυκνώσεις των τμήματων, συγχωνεύσεις των τμήματων που αυξήθηκε ο αριθμός τους έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη διδασκαλία και οπωσδήποτε αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών ένα τμήμα δημιουργούμε επάρκεια καθηγητών, αλλά αυτή η επάρκεια είναι πραγματικά προς όφελος του μαθητού. Αν θυμηθούμε και το πρώτο μαθητής που ήταν σχεδόν το λογότυπο του Υπουργείου μας. Καταρχήν, το πρώτο που είπατε, αυτοί που είχαν πάει σε Υπουργεία δεν γυρίσαν πίσω πέρσι, δεν είχε υπαρθεί αυτό το μέτρο που γυρίσαν πίσω χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Έχουν πάρα πολλοί χιλιάδες. Ναι, δεν γυρίσανε πίσω. Ξαναφύγανε. Έχουν πράγματι γυρίσει πίσω πολλοί, αλλά εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 17.000 εκπαιδευτικοί βγει στη σύνταξη και έχουν γίνει προσλήψεις 3.000 και κάτι. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί αναπληρώνουν αυτό το κενό αυτή τη στιγμή. Πέστε μου κάτι, αυτοί που εργάζονται οι καθηγητές έχουν πλήρες ωράριο στα σχολεία. Στα σχολεία ο στόχος είναι να έχουν πλήρες ωράριο και είναι και δική μας απέτηση. Και είναι και δική μας απέτηση, αλλά βέβαια στα σχολεία υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, διοικητικές λειτουργίες που κάνουν οι συνάδελφοι. Υπάρχουν και βιβλιοθήκες οι οποίες πρέπει να λειτουργήσουν και όλα αυτά μειώνουν τις ώρες ορισμένων, ελάχιστον θέλω να πιστεύω που δεν μπαίνουν στην τάξη, γιατί και η Ομοσπονδία μας αυτό που θέλει είναι ο εκπαιδευτικός να είναι στην αίθουσα και όλες αυτές τις λειτουργίες να τις κάνει εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή τώρα να βγάζουν και φωτοτυπίες θα θεωρηθεί ότι δουλεύουν και υπερορίες, έτσι. Το να βγάζουν φωτοτυπίες είναι πολύ δύσκολο καταρχήν γιατί έχουμε πολύ άσχημη υποδομή σε φωτοτυπικά μηχανήματα. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ. Και θα γίνεται συνοστισμός και βιολεκτικά και ουρές. Αν μιλούσαμε με απόλυτα μαθηματικά, ναι. Το προσωπικό που υπάρχει με πλήρες ωράριο θα κάνετε τις ώρες που χρειάζονται για να διδαχτούν οι μαθητές. Αυτό θέλω να ξέρω εγώ. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μας να το ξέρουμε διοικητικά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί παρόλο που έχουν περιοριστεί πραγματικά οι διαρροές προς αλλού, δεν έχουν κοπεί τελείως. Καταλαβαίνετε κύριε Σαγιάτη, εννοώ έτσι. Καταλαβαίνω και μάλιστα επειδή έχω μάθει, όπως σας έχω πει, να λέω και τις πίσω σκέψεις μου και στον αέρα, πλήρες ωράριο, οι εκπαιδευτικοί δεν συναρτούσαν γενικά το προσφερόμενο έργο με το μισθό τους και δεν πρέπει να γίνεται αυτό και είναι προς τιμήν τους και δείχνει και το ήθος. Άρα θα δουλεύουμε, να μιλήσω ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος,
θα δουλεύουμε, προσωπικό αυτό που θα σας πω. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει εντελώς ή να το μας βλέπει και να πει τι λέει αυτός. Με 0 ευρώ θα εργάζομαι. Θέλω τα ελληνόπαιδα να έχουν την παιδεία τους. Δεν θέλω κλειστά σχολεία. Ίσως να εκφράζω κάποιους και κάποιοι άλλοι αυτή τη στιγμή που μας ακούν να δυσανασχετούν. Όμως, κατά νου ακριβώς, πλήρες ωράριο, χωρίς χαμένες ώρες, χωρίς καταλήψεις, χωρίς παραπανήσια. Τη μόνη κατάληψη που καταλαβαίνω είναι η κατάληψη κοριτσάς. Έτσι, ξεκάθαρα. Για πέστε μου, κύριε Ρόλου, ποια είναι η κατάσταση τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πραγματικά μόνο οι ειδικότητες μας λοιπόν. Και μάλιστα, ύστερα από τις ορισμένες προσλήψεις αναπληρωτών που κάναμε και οι προσλήψεις αυτές είναι 72 των αριθμών σε όλη την περιφέρεια δασκάλους και 101 νηπιαγωγούς σε όλη την περιφέρεια, έχουμε πλήρη επαρκία αυτή τη στιγμή. Μα θα μου πείτε γιατί έγιναν αυτές οι προσλήψεις αναπληρωτών. Έγιναν ύστερα από κενά που δημιουργήθηκαν με τις αποσπάσεις αλλά και με άδειες. Λοιπόν, σε έναν νομό θα φέρω έτσι, αναφέρω ως παράδειγμα, διορίστηκαν 12 και οι 7 πήραν άδεια, άδεια ανατροφής τέκνου ή κτλ. Από τους αναπληρωτές. Λοιπόν, όχι από τους αναπληρωτές, από τους μόνιμους. Λοιπόν, με το προσωπικό που έχουν προσλάβει αυτή τη στιγμή και τους αναπληρωτές δηλαδή, έχουμε πραγματικά πλήρη επάρκεια στην πρωτοβάθμια. Μας λείπουν ορισμένες ειδικότητες ακόμη. Τις ειδικότητες, αυτά τα κενά θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε. Και ήδη το έχουμε σχεδιάσει και αυτές τις μέρες τα συμβούλια θέλω να πω εδώ ότι δουλεύουν περιτωδώς. Θέλω να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω γιατί και πρέπει να το πούμε αυτό ότι τα συμβούλια δεν έχουν κάποια αμοιβή που πιθανόν να νομίζει η κοινωνία λοιπόν. Δουλεύουν αμυστοί, ώρες ολόκληρες, ημερονύκτια. Θα σας πω ότι τα περισσότερα συμβούλια λοιπόν δουλεύουν μέχρι 2 τα μεσάνυχτα. Στην Εύβοια δε προχθές συνέβη το εξής, όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Από τις 2 ώρα, όλη τη νύχτα μέχρι την επόμενη μέρα. Ώστε να τοποθετηθεί το προσωπικό και να είμαστε εντάξει με την έναρξη των σχολείων. Και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Να επαναλάβω λοιπόν ότι τα όποια ελλείμματα έχουμε σε ειδικότητες θα φροντίσουμε να τα καλύψουμε με πλεονάζον προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή σε άλλους νομούς. Αυτή τη στιγμή έχουν χαρακτηριστεί στους περισσότερους νομούς ποιοι είναι, έχει αποφασιστεί ποιοι είναι οι υπεράριθμοι. Το επόμενο βήμα είναι να η περιφέρεια να ζητήσει, γιατί δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον νόμο, αλλά να ζητήσει μια δήλωση προτίμησης ώστε αυτούς τους ανθρώπους που περισσεύουν σε έναν νομό να τους πάμε σε κάποιον άλλον που θα τους εξυπηρετεί και αυτούς ώστε να καλύψουν τα κενά τα οποία προκύπτουν. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές και νομίζουμε ότι θα καλυφθούν αρκετά τέτοια κενά. Στη δευτεροβάθμια. Ναι. Στη δευτεροβάθμια να πω. Mm-hmm. Στη δευτεροβάθμια περισσεύματα έχουμε. Και στην δευτεροβάθμια είναι έτσι τα περισσεύματα που δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να καλύψουμε κενά λόγω ειδικοτήτων. Θα πω ένα νούμερο τώρα, κύριε Αρμυριώτη, ότι σε επίπεδο περιφέρειας μέχρι πριν 10 μέρες περίσσευαν περί τους 500 εκπαιδευτικούς. 400, βεβαίως. Και το έλλειμμά μας, το έλλειμμά μας ήταν περί τους 70. Που αυτό το περίσσευμα δεν μπορούσε να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Γιατί? Γιατί λόγω ειδικότητας. Δηλαδή, δεν υπήρχαν ειδικότητες. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή τα περισσεύματα ήταν σε φυσικής αγωγής, σε πληροφορικούς, σε ξενόγλωσσους. Αυτές οι τρεις ειδικότητες που σας λέω, λοιπόν, συμπλήρωναν τον αριθμό 270. Μάλιστα. Και οι ελλείψεις σε τι ειδικότητες? Οι ελλείψεις ήταν κάποιοι βιολόγοι, κάποιοι χημικοί, γιατροί για τα ΕΠΑΛ και κάτι τέτοια. Τα έχω αναλυτικά τώρα, αν θέλετε μπορούν να ψάξουν. Γενικά, γενικά. Έτσι λοιπόν... Τι κάνετε τώρα λοιπόν? Έτσι λοιπόν, να σας πω. Δώσαμε κάποια κενά εκείνα που νομίζαμε ότι δεν μπορούμε να τα καλύψουμε από άλλους νομούς. Πήραμε συνολικά λοιπόν έτσι 38 αναπληρωτές για όλη την περιφέρεια και αυτή τη στιγμή με αυτούς τους αναπληρωτές και με τις όποιες μετακινήσεις που τα κάνουμε από νομό σε νομό πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε όλα αυτά τα κενά. Λοιπόν, τώρα θα καλύψουν όλοι οι συνάδελφοι που ήταν πλεονάζοντες ωράριο.
θα γίνει προσπάθεια. Προλάβατε. Προλάβατε. Είναι ένα ερώτημα, είναι ένα ερώτημα και είναι ένα δύσκολο πραγματικά λοιπόν η λύση του. Εμείς θεωρούμε ότι με την μετακίνησή του στην πρωτοβάθμια ή από νομό σε νομό θα ισορροπήσουμε το σύστημα και όποιοι πραγματικά περισσεύουν λοιπόν θα αξιοποιηθούν στα σχολεία, οπωσδήποτε στα σχολεία, για διοικητική δουλειά, για γραφική, ας το πούμε, υποστήριξη, γραμματιακή, όπως λέμε, υποστήριξη. Υπάρχει και άλλη λύση τώρα, επειδή περισσεύουν οι πάντως, γνωστές, τώρα, τώρα... που βιβλία, τώρα που δεν υπάρχουν βιβλία, να έχουμε σώμα υγιές για 2-3 μήνες και μετά να αρχίσουμε το, με το νου. Λοιπόν, θα έρθουν τα βιβλία. Θα πω μόνο σε θεολόγημα. Και θα πω το εξής, θα πω το εξής. Θα πω το εξής, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, γιατί θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους πάντοτε, ότι ο μέσος όρος στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στη μία πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η αναλογία μάλλον έτσι, κατά μέσον όρων, καθηγητών προς μαθητές είναι 1:6. Λοιπόν, και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είναι 1:7.5-8. Επομένως, χειρότερα εμείς τα λέγαμε. Ότι αυτό, δείχνει, αυτό δείχνει και δεν κάνω διαχωρισμό έτσι, με την τεχνολογική εκπαίδευση, γιατί η αναλογία εκεί είναι πολύ πιο, έτσι, ας το πούμε, μεγαλύτερη. Επομένως, η ανάγκη εξορθολογισμού, λοιπόν, του προσωπικού, του απαιτούμενου προσωπικού, είναι πρώτη προτεραιότητα, κύριε Σιμόπουλε. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, το λάθος και, μάλλον, αυτή η κατάσταση έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι ενώ είχαμε ανάγκες 5 φιλολόγων, για παράδειγμα, διορίστηκαν πριν λίγα χρόνια 17. Ο κύριος Ορμηγιώτης μπορεί να το θυμάται αυτό, ας το πούμε, εδώ στη Φθιώτιδα. Ναι. Λοιπόν, 5 κενά έστειλε η διεύθυνση, λοιπόν 17-18 ερχόντουσαν. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν, τώρα τυχαία είναι η ειδικότητα που είπα, έτσι. Ναι. Συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός που γι' αυτό παρατηρείται το φαινόμενο το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ορμηγιώτης, ότι παρά την συνταξιοδότηση, λοιπόν, παρά την συνταξιοδότηση και τους λίγους διορισμούς που γίνανε, το προσωπικό υπαρκεί και δεν είναι ο λόγος το ότι αυξήθηκαν τα τμήματα. Γιατί τα μεγάλα σχολεία στις μεγαλοπόλεις είχαν πάντοτε μεγάλο αριθμό. Λοιπόν, εκεί που δεν είχαν αριθμό ήταν τα μικρά σχολεία. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, λόγω της ιδιομορφίας, τα σχολεία τα οποία συνενώθησαν είναι πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι φτιάξαμε μεγάλα τμήματα και έτσι δεν χρειαζόμαστε κτλ. Λοιπόν, μπορεί αυτό να συμβαίνει σε άλλες περιφέρειες, αλλά στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν συμβαίνει αυτό. Θα πούμε μετά για το, για το Στήρι. Το είδατε το ρεπορτάζ, τι έγινε στο Στήρι σήμερα. Τώρα. Το σχολείο αυτό έχει καταργηθεί, έτσι. Αυτό συνενώθη με το σχολείο του Διστόμου. Αλλά εγώ να... πήγαν και εκπαιδευτικοί. Και οι μαθητές πήγαν στο σχολείο. Μαθητές. Δεν πήγαν και εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές δεν τους πήγαν και έκαναν αγιασμό. Δεν είχα τέτοια ενημέρωση. Όχι, 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 δεν. Όχι. Θα το δούμε στο σχολείο αυτό. Το ρεπορτάζ. Συνενώθηκε με το δημοτικό σχολείο του Διστόμου για να δημιουργηθεί πράγματι ένα εξαθέσιο που είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Γιατί πραγματικά το εξαθέσιο σχολείο είναι ένα σχολείο που, όπως πιστεύω θα διαβιβώσουν οι συνάδελφοι εδώ της πρωτοβάθμιας, είναι ένα σχολείο που μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν πραγματικά υποδειγματικά. Ναι. Οποιοδήποτε άλλο σχολείο με μικρότερο αριθμό θέσεων δεν νομίζω ότι μπορεί να παράσχει την ποιότητα της εκπαίδευσης που πρέπει να παράσχει το δημόσιο σχολείο. Ωραία, τι θέλετε να πείτε, κύριε Μιλιώτη. Ναι, για να συνεχίσουμε την ποιοτική προσέγγιση. Πραγματικά αυτή τη στιγμή ξενόγλωσσοι περισσεύουν. Αλλά δεν έχουν πλέον το δικαίωμα της επιλογής πολλοί μαθητές την ξένη γλώσσα που θέλουν. Το πρώτο σημειώσουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος που ανεβαίνει ο αριθμός αυτών που περισσεύουν. Πράγματι είναι και αυτό το φαινόμενο που πάλι με υπουργικές αποφάσεις, ενώ κάποιος νομός ζητούσε πολύ λιγότερους εκπαιδευτικούς, οι υπουργοί άγνωστο γιατί στέλνουν πολύ περισσότερους. Και έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εκείνο όμως που θέλω εγώ να υπογραμμίσω τώρα επίσης είναι το εξής. Ότι θα πρέπει, επειδή η εξελικτική πορεία του ανθρώπου έχει πολύ μεγάλες μεταβολές, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβολών του υπάρχει στην περίοδο από 6 μέχρι 18 χρονών, θα πρέπει με τη θέλησή του ο εκπαιδευτικός από την πρωτοβάθμια να πάει στη δευτεροβάθμια ή μάλλον το αντίστροφο από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια. Δεν είμαστε όλοι ικανοί να μπούμε στο περιβάλλον του παιδιού μεταξύ 6 και 12 ετών. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές.
Κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι το επιζητούν, το δηλώνουν και αυτοί είναι καλό να πάνε. Αλλά δεν θέλουμε και θα αγωνιστούμε να μην πάει κανένας εκπαιδευτικός που δεν μπορεί να πάει στην πρωτοβάθμια από τη δευτεροβάθμια. Ποιος μπορεί να το κρίνει, ποιος είναι ικανός για πού? Πρώτα απ' όλα και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και με την παιδαγωγική κατάρτιση που έχει και με τα στοιχεία αυτογνωσίας που διαθέτει μπορεί να καταλάβει εάν κάνει. Ο εκπαιδευτικός, ο καθηγητής, χρειάζεται περισσότερες γνώσεις, περισσότερες δυνάμεις για να είναι στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια? Χρειάζεται εξειδίκευση κάθε επίπεδο, κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ναι. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος για παιδιά από 6 μέχρι 12 ετών που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά ψυχολογικά και τα λοιπά. Το έχει πάρει ως εφόδιο στο πανεπιστήμιο? Οι περισσότεροι ναι. Υπάρχει δηλαδή μαθήματα, εκεί που μαθήματα ψυχολογίας και παιδαγωγικά μαθήματα. Γιατί στις καθηγητικές δεν θυμάμαι να εκπαιδεύεσαι σχολές. Γυμναστής για δημοτικό, γυμναστής για γυμνάσιο, γιατί τέλειωσα γυμναστική ακαδημία. Ναι, ναι, το ξέρω. Έτσι, δεν έκανα κάτι ξεχωριστό για μικρά ή για μεγάλα. Υποθέτω ότι τα χρόνια που σπουδάζαμε εμείς, εγώ έχω κάνει παιδαγωγικό σε τεχνική σχολή, γιατί είμαι σε τεχνικό σχολείο και πήρα εφόδια και γνώσεις για αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Δεν θα μπορούσα να πάω. Ο γυμναστής εκπαιδεύεται για να φτιάξει έναν αθλητή από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που μπορεί να αθλείται. Ναι, πιθανώς για εσάς να υπάρχει αυτή η διαμορφή για τον κλάδο. Για κάθε δικαίωμα είναι διαφορετικά τα δεδομένα της καρδιάς, του παλμών, το μυϊκό σύστημα και όλα τα σχετικά. Αλλά ο φιλόλογος, επειδή προοριζόταν για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστεύω ότι και τα πανεπιστήμια. Πάνε φιλολογικό. Όχι, για διάφορες ειδικότητες. Ναι, κοιτάξτε, οι ειδικότητες που πάνε είναι γυμναστές, είναι ξενόγλωσσες, έτσι και μουσική. Νομίζω ότι αυτά τα αντικείμενα και τώρα τα σπουδάζεις για όλες τις ηλικίες. Όταν θα πας να μάθεις αγγλική φιλολογία, θα πας και σε φροντιστήριο, θα πας και αλλού ή θα κάνεις παιδάκι από δημοτικό μέχρι να το δίκιο. Τη γλώσσα τη μαθαίνουν σε όλες τις ηλικίες. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά και ποιος μπορεί να εκπαιδεύτηκε ειδικά για μικρά παιδιά. Νομίζω ότι ο καθένας συνάδελφος μπορεί να εκτιμήσει διαθέτοντας άλλο τι του αρέσει και άλλο τι έχει σπουδάσει. Και τι σπουδάσει. Άλλο τι του αρέσει. Αλλά αυτό και εμένα μπορεί να μου άρεσε να μιλάω με μεγάλα παιδιά, να είμαι φίλος και να συζητάω. Αλλά από την άλλη μεριά είναι το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού που πρέπει να πάρει το παιδάκι από πρώτη δημοτικού και να το κάνει γυμναστική. Να το μάθει ξένη γλώσσα. Θα πρέπει όμως και ο ίδιος και να, έχει, από τα νήπια, τώρα, να έχει την προδιάθεση και η δικιά του προσωπικότητα, γιατί εκτός από κάποια γνώση εμείς δίνουμε στους μαθητές μας και την προσωπικότητά μας, να έχει καταλάβει που μπορεί να τη δώσει αυτή. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πάνε να πάρουν τα παιδιά τους στο δημοτικό και τρελαίνονται συναυλή με τις φωνές των παιδιών του δημοτικού. Μπορώ να μπω λίγο σε αυτό. Μήπως διευκολύνω λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί, όχι το διαιτητή, αλλά έχουμε ανοίξει κανένα δύο σημαντικά ζητήματα και θα εστιάσω σε αυτά. Το ένα είναι, ακούμε για περίσσευμα προσωπικού στο χ κλάδο, αλλά λείπει στον χ κλάδο. Γιατί έκανα την ερώτηση με απόλυτους αριθμούς? Ωραία το θέσατε και μπήκαν τα στοιχεία. Και επειδή μου αρέσει και αυτό που κάνετε να δέχεστε ερωτήματα του κόσμου, λοιπόν, και εμένα με έχει ρωτήσει κάποιος απλός πολίτης όπως αυτοί που μας παρακολουθούν στον δρόμο και λέει, πέστε μου, δεν είχα την απάντηση, πέστε μου σας παρακαλώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εννοούσε τους βουλευτές της Βουλής, δεν εξειδίκευσε ο άνθρωπος σε κόμματα και χρώματα, δεν κάθονται μια μέρα στο τραπέζι να σχεδιάσουν και να κάνουν μια εθνική πολιτική και θα πούν πόσους θεολόγους έχω. Πότε διορίζεται ο θεολόγος στην Ελλάδα, το 2040 ας πούμε, 50 ενδεχομένως. Πόσους φυσικούς ή μαθηματικούς έχω, πόσους εκπαιδευτικούς χρειάζομαι. Τι λέει αγορά εργασίας, τι λέει και η γνώση και η εκπαίδευση και η παιδεία και σπουδές. Πόσους θέλω εν τέλει, πόσους έχω, πόσοι μου λείπουν, πόσοι περισσεύουν. Και να κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση και να πει. Στο δελτίο σας, στο μηχανογραφικό, δεν θα συμπληρώσετε για τα επόμενα χ χρόνια αυτή την ειδικότητα. Έκλεισε. Θέλετε να το κάνετε, σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι για δική σας γνώση. Δεν θα εργαστείτε ποτέ. Να μάθουν λοιπόν τα Ελληνόπουλα ότι θα βγουν στην αγορά χωρίς εργασία. Θα είναι για τις δικές τους σπουδές. Νομίζω δεν θα το επιλέξουν. Το ξέρουν όλα τα Κοιτάξτε, βάσει του συστήματος προσλήψεων. Δεν είναι όμως, όπως είδατε. Πολύ ωραία το θες. Νόμισα με το μηχανογραφικό γι' αυτό και σας διέκοψα. Βάσει του συστήματος προσλήψεων. Ναι. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο απλό είναι. Πόσους θέλουμε.
πόσους δείχνει η προοπτική της πατρίδας, ποιες νέες ειδικότητες έχουμε, διότι εμείς αιμοδοτούμε και στο εξωτερικό. Φεύγουν τα παιδιά από εδώ, τα οποία δεν είναι αποτυχημένα. Αλλά αν περνάει ένα στους τέσσερις, ο δεύτερος που είναι εξαιρετικά ικανός φαίνεται αποτυχημένος με αυτό το σύστημα της παιδείας και πηγαίνει έξω. Για να το δούμε λοιπόν. Δεν μπορούν σε επίπεδο βουλής, διότι εμείς εδώ είμαστε κοπηλάτες της εκπαίδευσης, έκαστο σε φόη τάξη. Δεν μπορούν να λύσουν αυτό το ζήτημα. Εάν δεν μπορούν να λύσουν αυτό το ζήτημα, ας ανοίξουν τις θέσεις βουλής για τους επομένους. Είναι πολύ απλό αυτό το ζήτημα. Γιατί βάλατε και ένα ωραίο και ένα αστερίσκο στο προηγούμενο. Συγγνώμη, εδώ το βράδυ του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πολιτική, την οικονομική της κυβέρνησης και την άλλη μέρα ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε άλλη. Μετά από Υπουργικό Συμβούλιο, στην έκθεση. Σάββατο Κυριακή. Υποτίθεται ότι το Σάββατο στην έκθεση, αυτή την ομιλία, κάθε χρόνο χαράσεται η πολιτική της κυβέρνησης, οικονομική. Ανακοινώνεται. Δηλαδή έχουν ζυμωθεί τα ζητήματα, έχει πάρθει η απόφαση ποια θα είναι η πολιτική, την ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός που είναι νούμερο ένα της κυβέρνησης και την άλλη μέρα το πρωί μαζεύονται, παιδιά, ελάτε να χαράξουμε οικονομική πολιτική ναι. Και το βράδυ το επόμενο άλλα. Κύριε Σιμόπουλη, και περιμένετε εσείς τώρα να προϋπολογίσουμε μετά από χρόνια. Μας βάζετε σε πειρασμό. Απόψε το κρατήσαμε χωρίς εξειδίκηση πολιτική, αλλά να ξέρετε ότι όταν κάποιος, δεν μιλώ για την Ελλάδα απαραίτητα, όταν κάποιος πολιτικός μπορεί να λειτουργεί ως νομάρχης της παγκοσμιοποίησης, μπορεί οι εντολές του να αλλάξουν στην πορεία. Αλλά φυσικά δεν δείχνουν την Ελλάδα. Απαραίτητα. Δυστυχώς όλα αυτά έρχονται στους παρακάτω να τα λύσουν, όπως είναι τώρα ο κ. Σιδηρόπουλος, οι διευθυντές της εκπαίδευσης και μετά οι διευθυντές των σχολείων. Όλοι αυτοί αναγκάζονται με τα υλικά που έχουν να χτίσουν όσο γίνεται πιο κοντά, με μεγαλύτερη προσέγγιση σε αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που λέγατε πριν, ρώτησα ένα φίλο μου από το Μαθηματικό Ιωαννίνων Προετών. Μου ζήτησε τη βοήθεια στο παιδί του δημοτικού. Του λέω, μα εσύ έχεις σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Μου λέει, ξέρεις όμως, είναι η απάντηση στο προηγούμενο. Παιδαγωγική και ψυχολογία ήταν προαιρετικό μάθημα και δεν το διαλέγαμε εμείς. Να λοιπόν, άλλο ένα ψήγμα που θα μπορούσαμε να στείλουμε να το κατανοήσουν. Όπως είναι η εκπαίδευση σήμερα, και αφού δεν κάνετε τον προγραμματισμό που πρέπει, ελάτε να διδάξουμε παιδαγωγική και ψυχολογία, γιατί όπως εφάνει στην πράξη, είπατε, άλλος θέλει, άλλος δεν θέλει, άλλος μπορεί, άλλος δεν μπορεί, άλλος πρέπει, άλλος δεν πρέπει. Δεν το λύνουμε και αυτό με τις κατάλληλες σπουδές, ώστε να έχει και ένα επιπλέον εφόδιο όπου κληθεί έκαστος. Ξέρετε, είπε ένα παράδειγμα ο κ. Σαρμυριώτης σχετικά με το. Ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει να πάει στα δημοτικά. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια, βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί θέλουν να πάνε κάπου ή δεν θέλουν να πάνε αλλού. Βασικά οι περισσότεροι θέλουν, αν είναι δυνατόν, δίπλα στο σπίτι τους να υπάρχει ένα σχολείο, να πάνε εκεί, έτσι. Αυτονόητο. Σήμερα πολύ περισσότερο για τους οικονομικούς λόγους, της μετακίνησης. Στις μετακινήσεις που κάνετε, κύριε Αργυρόπουλε, έχετε καταπατήσει κάποια δικαιώματα, ας πούμε, του να συνυπηρετούν τις ίδιες οικογένειες εκπαιδευτικής στον ίδιο τόπο? Όχι, προσπαθούμε. Στείλατε κανένα δηλαδή Λάριμνα και άλλο δομοκό από το ζευγάρι? Προσπαθούμε λοιπόν έτσι να μην αποφευχθούν αυτά τα πράγματα. Τώρα, εάν τα διάφορα συμβούλια τα οποία λοιπόν έτσι έχουν λειτουργήσει έχουν δημιουργηθεί και τέτοια πράγματα, πιστεύω ότι στην πορεία θα διορθωθούν. Βεβαίως από την πολιτεία δόθηκε η δυνατότητα και έγιναν κάποιες συμπληρωματικές αποσπάσεις, ναι. Αποσπάσεις για συνυπηρετήσεις ναι. Γυναίκες αξιωματικών και κάποιων άλλων δικοτήτων που προέβλεπαν οι νόμοι. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που τώρα, όπως πολύ καλά το θέσατε με τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν, πρέπει να τεχάνει. Παλαιότερα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ιδιαίτερης προσοχής το αντέχουν, αλλά τώρα σήμερα που είναι τα πράγματα, πόσα σπίτια να έχει κάποια οικογένεια? Εγώ, αν μου, βέβαιως, αν μου δίνετε το λόγο να πω κάτι σχετικό με αυτά που ανέφεραν οι προλαλήσαντες για το αν θέλει κάποιος ή όχι. Θα πρέπει να δούμε την σημερινή πραγματικότητα ποια είναι. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως το πού βρισκόμαστε και εγώ πιστεύω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, και αυτό είναι προνόμιο του κλάδου των εκπαιδευτικών, είναι όλοι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, έχουν όλες τις δυνατότητες που αν αποφασίσουν και θελήσουν να καλύψουν το όποιο έλλειμμα έχουν, είτε αυτό είναι παιδαγωγικό, είτε ψυχολογίας, είτε οτιδήποτε, μέχρι σε ένας βαθμού μπορούν να το καλύψουν. Άλλωστε γίνονται και επιμορφώσεις. Στην εισαγωγική επιμόρφωση θα πω το εξής, ότι όταν εγώ ήμουν νεοδιόριστος καθηγητής δεν υπήρχε εισαγωγική επιμόρφωση.
Τώρα έχουμε εισαγωγική επιμόρφωση και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες οι ειδικότητες, όλοι οι συνάδελφοι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, παρακαλούν και περιμένουν αυτή την, την εισαγωγική επιμόρφωση για να λύσουν κάποιες απορίες τους, να συζητήσουν κάποια πράγματα που έχουν με την σχολική πραγματικότητα, που αυτοί πλέον οι καινούργοι συνάδελφοι έχουν πάρει στο πανεπιστήμιο μαθήματα τέτοια, ενώ οι παλιότεροι δεν παίρνουν. Να καταλήξω λοιπόν ότι, να πω το εξής, ότι αυτός ο οποίος θέλει να καλύψει το όποιο λοιπόν έλλειμμά του εκεί που αισθάνεται, λοιπόν, επειδή είναι τόσο υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, γιατί έχουν να κάνουν με παιδιά, νομίζω ότι μπορεί να το καλύψουν. Να θυμίσω και το εξής όμως, που θα πρέπει, δεν θα πρέπει να μας διαφέρει την προσοχή. Ο κύριος Ορμηγιώτης ως μηχανικός μπορεί να το έχει διαβάσει σε κάποιο δελτίο τεχνικών χρονικών, ότι πριν λίγα χρόνια σε διάφορα έτσι, σεμινάρια ή ημερίδες που γινόταν στα πανεπιστήμια και μάλιστα στα τεχνολογικά ιδρύματα, πολυτεχνία, λοιπόν, όλοι που ασχολούνταν με αυτά είχαν καταλήξει το συμπέρασμα ότι ένας μηχανικός θα αναγκαστεί να αλλάξει αντικείμενο δουλειάς 6 ως 7 φορές μέσα στο πούμε σε μια διαδρομή των 30 χρόνων, 35. Λοιπόν, λόγω της εξέλιξης. Λόγω της εξέλιξης. Τεχνολογίας και μπορεί ένας λοιπόν ελεύθερος επαγγελματίας να πει, όπ, εγώ σταματάω, ας το πούμε, τι θα κάνει. Λοιπόν, θα φροντίσει να μπει και αυτός στο καινούριο, να ενημερωθεί, γιατί αλλιώς μόνος του θα πάει στο περιθώριο. Άρα λοιπόν νομίζω... Οι αγρότες να αλλάζουν παραγωγή όταν... Βεβαίως. Νομίζω δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος είναι και πτυχιούχος, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, ας το πούμε, λοιπόν, να λέει ότι εγώ δεν μπορώ ή όχι. Σίγουρα, εγώ καταλαβαίνω τους λόγους που λέει ότι, ξέρετε, ότι εγώ και τα λοιπά, εντάξει, είναι αυτό που είχε στο μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι οι ειδικότητες που πάνε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η φυσική αγωγή. Αυτή τη στιγμή, σε όλα τα κέντρα, τα γυμναστήρια, λοιπόν, λοιπόν, γυμνάζουν παιδάκια από 5 μέχρι ενήλικες. 5 χρονών. Και σε συλλόγους. Και σε συλλόγους, λοιπόν. Να πούμε οι άλλες ειδικότητες. Ξενόγλωση. Λοιπόν, τα παιδιά πάνε στο. Πώς το λένε, στα φροντιστήρια. Στα κέντρα ξενών γλωσσών. Από 8 χρονών και μετά, λοιπόν. Αυτοί συνάδελφοι τέτοιοι, δηλαδή. Εκεί πέρα καθηγητές. Και πιο μικρά. Λοιπόν. Υπάρχουν τώρα φροντιστήρια, όπως είδαμε σε ένα ρεπορτάζ πρόσφατα στο Star, εδώ στη Λαμία. Φροντιστήριο κέντρο ξενών γλωσσών που αρχίζει από νήπια. Ναι. Και έχει νηπιαγωγείο με ξένες γλώσσες. Επομένως, λοιπόν, εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος για τον Α ή Β λόγο δεν καλύπτει το ωράριό του στο σχολείο που είναι, λοιπόν, με μια μικρή προσπάθεια και τον τιμά αυτό πραγματικά, εφόσον κάνοντας την αυτοκριτική του, ας το πούμε, λοιπόν, προσπαθεί να δει ποια είναι η πραγματική του κατάσταση και διαπιστώνει κάποιες ελλείψεις, με την συνεργασία των παλαιότερων και των σχολικών συμβούλων μπορεί να καλύψει το όποιο έλλειμμα νομίζει ότι έχει και η απόδοσή του να είναι πραγματικά άριστη και στην χαμηλότερη. Ναι, κύριε Αρμπιλιώτη. Σας επιγραμματικά για 2-3 θέματα που μπήκαν. Mm-hmm. Σας ξένησε πραγματικά πριν από λίγο που αναφέρθηκε στο φιλόλογο. Θα μπορούσα να πω και μαθηματικό, γιατί στα πλαίσια της καλής αξιοποίησης του προσωπικού, με οικονομικούς όρους δυστυχώς, μπορεί να δούμε σε λίγο και φιλολόγους και μαθηματικούς να κάνουν πρακτική αριθμητική κτλ. Δεύτερον, δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εδώ στο νομό μας πολλές οικογένειες που είναι ο ένας πολύ μακριά από τον άλλον. Και περιμένουμε από το ΚΙΣΔΕ να κάνει, όπως εξυπηρέτησε τους στρατιωτικούς, να κάνει και ακόμα μία ομάδα αποσπάσεων από ΠΙΣΔΕ σε ΠΙΣΔΕ για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι πιο κοντά. Και θέλουμε, και είναι έτοιμά μας από τη διοίκηση, αυτή την εποχή που πραγματικά έχουμε δεχτεί μια μισθολογική υποβάθμιση, να μην υποβαθμιστούμε και έμεσα πηγαίνοντας αναγκασμένοι να έχουμε δεύτερα σπίτια ή κάνοντας μεγάλες μετακινήσεις, να μην έχουμε κι άλλη μια έμεση οικονομική αιμορραγία. Επίσης ο κύριος Σαγιάς έθεσε πάρα πολύ ωραία το θέμα του τι πρέπει να γίνεται. Για να γίνονται όλα αυτά, θα πρέπει, εγώ νομίζω ότι το θέμα δεν λύνεται με απλός προγραμματισμό στα χαρτιά. Θα πρέπει να υπάρξει, και αυτό το επιβάλλει ίσως και η ονομασία του Υπουργείου που έγινε διαβίου, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ σωστός προγραμματισμός, σχολικός, επαγγελματικός προσανατολισμός. Πέρσι σε αυτό το τραπέζι λέγαμε ότι στην τεχνική εκπαίδευση έπαψε να υπάρχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Φέτος θρυνούμε άλλη μια απώλεια,
Τα γρασέπ έχουν κλείσει πλέον και δεν υπάρχει προγραμματισμός γενικά στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο θεσμός που θα οδηγήσει τους μαθητές μας εκεί που πρέπει, εκεί που πραγματικά τους ταιριάζει, με σωστή πληροφόρηση και αναπτύσσοντάς τους δεξιότητες αυτογνωσίας. Δεν τους οδηγεί εκεί, με αποτέλεσμα το ποσοστό των 30% των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και για άλλους λόγους βέβαια, να αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξηθεί. Και το ρόλο αυτό εσείς θα παίξετε. Και είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Περισσότεροι καθηγητές. Δεν είμαστε όλοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Όχι, αλλά όταν έχεις ένα μαθητή καθημερινά για ένα, δύο ή τρία χρόνια, όλο και κάπως θα μπορέσεις να τον κατευθύνεις εκεί που είναι ικανότερος να πάει βάσει των κρίσεων που έχει στα μαθήματα και με συζήτηση στο τι επιθυμεί. Γιατί αν βάλουμε το θέμα της αποκατάστασης επαγγελματικής, κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει κανένα πουθενά. Παρά μόνο εκεί που μπορεί ο άλλος να αποδώσει περισσότερο και το δρόμο του καθένας θα το βρει. Υπάρχουν όμως επιμορφωμένοι πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα που μπορούν να στελεχώσουν δομές αυτού του θεσμού για να γίνει αυτή η δουλειά συστηματικά. Και όχι έτσι αποσπασματικά που όλοι βέβαια κάνουμε στο σχολείο. Με κάθε επιφύλαξη βέβαια το κάνουμε. Ναι. Όσοι τουλάχιστον δεν είναι επιμορφωμένοι. Και εμείς, να πω και εγώ δύο λόγια για την επιμόρφωση. Και εμείς πιστεύουμε ότι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όμως η κυβέρνηση δεν βλέπω όμως να προχωράει προς αυτό. Γιατί τα διδασκαλεία που είχαμε και μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να σπουδάσουν δύο χρόνια, από φέτος δεν θα λειτουργούν. Και Σαγιά, θα πείτε να προσθέσω πάνω σε αυτό μια ψηφίδα ακόμη, η οποία δεν συζητείται, απλώς ίσως κάποια νύχτα να το συζητήσουμε γι' αυτό. Μια και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης, βλέπουμε συναδέλφους της δευτεροβάθμιας που προσπαθούν άλλος στα θρησκευτικά του, άλλος στα αγγλικά, τα γαλλικά, τη φυσική αγωγή, τη μουσική, τα εικαστικά, βρίσκονται στην πρωτοβάθμια. Και ίσως πρέπει να δούμε και από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν είναι δόκιμο αυτό, να το κουβεντιάσουμε. Οι συνάδελφοι δάσκαλοι να μπορούν να έχουν και μια εξειδίκευση, παράδειγμα γλώσσα και γεωγραφία, να προβλεφθεί μέσα στις σπουδές να έχουν και μια νέα κατεύθυνση. Αφού βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διείσδυση των συναδέλφων, και αυτό το λέω για ένα απλό λόγο, για να μην παρεξηγηθώ, για να μην έχουμε αύριο ανέργους, καλύτερα να έχουμε ξεκαθαρίσει από πριν τους κανόνες και να υπάρχει ή να μην υπάρχει εξειδίκευση. Την παιδαγωγική και την ψυχολογία δύσκολα θα την αντικαταστήσει κάποιος, άρα και το δάσκαλο. Παρ' όλα αυτά, να έχουμε και αυτή την εκδοχή ενδεχομένως. Αυτά δεν τα αποφασίζουμε εμείς, αλλά δεν τα έχω ακούσει να συζητώνται σε πάνελ κεντρικών διάβλων. Επειδή θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός διάβλος και μας ακούν πολλοί άνθρωποι, κάποια στιγμή ίσως αυτό το πάρει κάποιος και πάει περαιτέρω. Αυτό όσον αφορά τα προηγούμενα. Αν βρισκόμαστε κοντά στο τέλος. Όχι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα. Ναι. Για να έρθουμε στο τέλος να δούμε τι θα κάνουν οι συνδικαλιστές. Γιατί άκουγα κινητοποιήσεις, δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξουν, αν υπάρχουν οι λόγοι ακόμα, οι εξέλιπαν, και τι ραπόρτο θα δώσουν τώρα στη ΔΟΕ ο ένας, στην ΟΛΜΕ ο άλλος εδώ εκπρόσωπος, βάσει αυτών που είπαμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει προβλήματα πολύ σοβαρά για να δικαιολογούν και απεργίες, έτσι. Ίσως μόνο το οικονομικό θέμα, που και εκεί είναι δίκοπο μαχαίρι το να πεις στον συνάδελφο να απεργήσει σε αυτή την εποχή, γιατί θα χάσει και το μεροκάμα. Το δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Πώς θα στείλω email στη μαμά? Ρε μπαμπά, δεν θα σε ταντεύω μια ζωή. Γράψου σε μια ίντερνετ. Ίντερνετ. Κέντρο εκμάθησης πληροφορικής. Μοιραζόμαστε το όραμα των μαθητών για σπουδές. Κερδίζουμε μαζί την επιτυχία. Φροντιστήριο Παναγιώτη Στεφανής. Δροσοπούλου 2, Πλατεία Πάρκου, Λαμία. Ήθελα να κάνω τη γειτονιά μου πιο ανθρώπινη από ποτέ. Θα ήθελα να δημιουργήσω έναν κόσμο με περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Θα ήθελα να φτιάξω έναν κόσμο που φέρνει την ευτυχία στα πρόσωπα των παιδιών. Πες μας και εσύ τι θα ήθελες να κάνεις για να γίνει ο κόσμος γύρω μας καλύτερος και εμείς θα σε βοηθήσουμε να το πραγματοποιήσεις. Μπες στη σελίδα της Κοσμοτέ στο Facebook και ίσως και η δική σου ιδέα γίνει πραγματικότητα. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ.
Αξιοποιήστε το καλύτερο επαγγελματικό εργαλείο της αγοράς, τη δωρέκθεση, και δώστε λύση στο κατάστημά σας. Δωρέκθεση. Είδη δώρων, μπιζού, αξεσουάρ χριστουγεννιάτικα. 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, Expo Athens, Ανθούσα. Οργάνωση Ρώτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Τώρα, για τους ξενόγλωσσους, υπάρχει το ερώτημα που δεν το μπορεί να καταλαβαίνουμε. Οι ξενόγλωσσοι καθηγητές περισσεύουν. Γιατί σε κάθε γωνιά υπάρχει και ένα ξενόγλωσσο φροντιστήριο? Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ερώτημα, ποιο είναι το περίεργο δηλαδή που υπάρχει ξενόγλωσσο φροντιστήριο, ίσα που υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας για αυτούς τους καθηγητές, για αυτούς που βγαίνουν από αυτήν την ειδικότητα. Ένα ειρωνικό μήνυμα, ζήτουν τα φροντιστήρια, όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισίες. Υπάρχει το ερώτημα, πάντα γίνεται αυτό όταν έχουμε εδώ εκπαιδευτικούς, ποιο είναι το ωράριο των καθηγητών την εβδομάδα. Αλλά να ξεκινήσω από αυτό που άφησα πριν τις διαφημίσεις. Τι report θα δώσετε στην ΟΛΜΕ? Τι γίνεται στη Φθιώτιδα, θα πείτε κύριε Αρμυριώτη, στην ΟΛΜΕ? Υπάρχει λόγος κινητοποιήσεων βάσει των ελλείψεων στα σχολεία? Τι θα λένε αύριο οι εφημερίδες και τα κεντρικά μέσα, ότι στην Φθιώτιδα, ας πούμε, υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών, όταν εδώ λέμε ότι έχουμε 500 παραπάνω? Εμείς 400. Πάντα... 400, ναι, 570. Εμείς πάντα, εκτός από τα προφανή πλέον αιτήματα που έχουμε για τις μισθολογικές μας μειώσεις, άμεσες και έμεσες, βάζουμε και θεσμικά ζητήματα. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα το θέμα. Θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διανομή των βιβλίων, πώς θα εξελιχθούν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ή αν είναι δυνατόν και σε Γενική Συνέλευση τι μηνύματα θα στείλουμε στην Ομοσπονδία μας. Δεν μπορώ να τώρα, αν πρόκειται να κάνετε απεργία για τα βιβλία, πρέπει να την κάνετε από σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν τα βιβλία. Κοιτάξτε, η δικιά μας η Ομοσπονδία. Μου πείτε τώρα, θα κάνετε μετά σε ένα μήνα, επειδή δεν πήραν βιβλία φέτος οι μαθητές. Και δεν είμαστε και τόσο προπαίτες, βέβαια. Και το έχετε διαπιστώσει και ακούγονται, νομίζω, και από τους υπουργούς πολλές φορές, ειδικά όταν μας έχουν ανάγκη για να, μετά από καταλήψεις συνήθως, για να καλύψουμε την ύλη κτλ., ότι θα φερθούμε υπεύθυνοι, ότι είμαστε ικανοί κτλ., για να μπορέσουμε να διορθώσουμε όλα τα στραβά τα οποία έχουν γίνει. Η Ομοσπονδία μας όμως, βάσει καταστατικού, έχει κάποιες διαδικασίες για τις οποίες μπορεί να εξαγγείλει απεργία, διαφορετικές από αυτές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, οι οποίες απαιτούν Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ. Αφού πρώτα έχουν προηγηθεί Γενική Συνέλευση ή αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δίνει βέβαια και τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με νυφαλιότητα αρκετή για να είναι και σωστή η απόφαση. Το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή λέει ότι θα ξεκινήσουν οι δάσκαλοι μια απεργία 22 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα ευθυγραμμιστείτε και εσείς με τους δασκάλους στα επόμενα. Μετά έτσι λέει. Μετά. Είμαι, ναι. Για να δούμε τι λένε οι δάσκαλοι. Γιατί θα απεργήσετε? Εμάς η απεργία είναι προγραμματισμένη από την ΔΟΕ για τις 22/9/2011 την Πέμπτη. Τα προβλήματα, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλά, ειδικά τα οικονομικά. Η αφέμαξη που έχουμε είναι 50 ευρώ από το κίνητρο απόδοση κάθε μήνα και οι φόρε 2% που θα πλησιάζουν τώρα το τελευταίο τρίμηνο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, περίπου 3 εκατοστάρικα ο κάθε εργαζόμενος. Φανταστείτε τώρα μια οικογένεια η οποία δουλεύουν και οι δύο να τους πάρει 1.800 ευρώ. Μάλιστα. Θα τους πάρει 1.800 ευρώ. Αν απεργήσουν, θα τους πάρει και άλλα εκείνη την ημέρα? Φυσικά. Επειδή το έχετε αντιμετωπίσει,
Το ξέρω. Πάντα υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά στη φτιότητα τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, μήπως. Δεν διαφωνώ με σε αυτό. Το να κάνουμε απεργία για να λέμε ότι έγινε να απεργεί μόνο το συμβούλιο των δασκάλων έχει κανένα νόημα. Όχι, κανένα δεν έχει νόημα και σε αυτό πάνω θα απαντήσω. Μήπως πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Θα κάνουμε έκτακτες γενικές συνελεύσεις να συζητήσουμε. Να στείλουμε κάποιο μήνυμα να γίνει κάποια διαφορετική μορφή αγώνα. Δεν γίνεται. Ναι. Οι συνάδελφοι δεν αντέχουν. Στη συνέλευση πάλι δεν υπάρχει ένα ικανό αριθμό δασκάλων. Σωστά. Έτσι, γιατί πάλι αν είναι μια μειοψηφία ομάδα των συναδέλφων, πάλι το πρόβλημα. Το 5% ας πούμε. Αλλά η ουσία είναι ότι το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος δεν απεργεί. Ούτε και πέρσι, άρα, ούτε λοιπόν, και φέτος. Αυτό το μήνυμα θα... το στέλνετε στη ΔΟΕ εσείς. Φυσικά. Γιατί φυσικά. Άλλα τα δικά σας συμφέροντα εδώ. Και άλλα τη Ομοσπονδία. Εμείς βέβαια μπορεί οι αποφάσεις να είναι διαφορετικές στη ΔΕΑ. Εμείς στην Ολομέλεια Προέδρων που πηγαίνουμε, εκθέτουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ναι. Τώρα οι αποφάσεις μετά, επειδή οι Ολομέλειες των Προέδρων δεν έχουν ποτέ απαρτίες όπως γνωρίζετε, ναι, γιατί δεν συγκεντρώνουν ποτέ τα δύο τρίτα για να έχουν απαρτία, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν μόνο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και να μην παίρνει, δεν λαμβάνουν υπόψη. Εσείς μπορεί να εκφράσει την άποψή σου. Εσείς μπορείτε αυτό να πείτε, εμείς δεν απεργούμε στη θεότητα. Όχι, δεν μπορώ. Αν αποφασίσει εδώ, πρέπει να απεργήσετε. Ναι, ναι, ναι. Η συνδικαλιστική διοντολογία το επιβάλλει. Είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Θα μπω λίγο στην κουβέντα όμως. Για πες, δάσκαλε. Έχει και πολιτικό κομμάτι η υπόθεση. Γιατί ήμουν νιός και γέρασα. Ως εκπαιδευτικός βρέθηκα στη μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών δάσκαλος όν στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Μεγάλη απεργία. Να σημειώσουμε ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντέξει μεγάλες απεργίες. Προσέξτε, δεν λέω να μην κάνει απεργίες. Λέω ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μην αντέξει. Τι λέει λοιπόν κάθε φορά ο κρατικοσυνδικαλιστής στον κομματικό φύλο, ας το πω έτσι πολύ κομψά. Έλα μωρέ, πόσο θα κάνουμε, κάνα 2-3 μέρες, πόσο θα αντέξουμε ακόμη. Λέει το κράτος, ας τους να εκτονωθούν 2-3 μέρες, θα πάρουμε αυτά τα λεφτά, θα μπαλώσουμε καμιά τρύπα. Με συγχωρείτε για την λαϊκή ορολογία. Έτσι λοιπόν, για να μιλάμε ξεκάθαρα, εντελώς ομά, λέει, απεργήστε. Έχω ακούσει συνδικαλιστές, χρυσά παιδιά, αλλά με τα συνδικαλιστικά έχω μια διαφωνία με τον τρόπο που τα χειρίζονται, να λένε και εγώ αν μπορούσα δεν θα απεργούσα, απεργώ ακριβώς όπως είπατε από τη δεοντολογία γιατί είμαι συνδικαλιστής. Το έχουν καταντήσει αδιέξοδο. Δεν θα ήταν. Λέμε κάποτε κάποιοι αιρετικοί σε εισαγωγικά και όχι στη θρησκεία δάσκαλοι, κάνουμε ένα ταμείο απεργίας. Εάν θέλετε η απεργία να έχει δύναμη, πρέπει να έχει βάθος και διάρκεια. Δεν συνεφώνησαν οι παρατάξεις, όχι μόνο οι μεγάλες και οι μικρότερες. Άρα επιμερίζω την ευθύνη στον καθέναν όσο χρειάζεται, γιατί αν είχαμε ένα ταμείο θα γινόταν η απεργία και αν η απεργία ήταν για διάστημα θα πετύχανε κάποιο σκοπό. Δεν λέω αυτό. Όταν λέω όμως ταμείο, ότι εκφυλίστηκε αυτό το πράγμα. Ταμείο απεργίας, δηλαδή υπάρχουν χρήματα στο ταμείο ώστε όταν απεργούν δάσκαλοι. Όχι, τα πληρώνεις από την τσέπη σου, τα πληρώνεις από το μισθό σου και λες έχω ένα ταμείο απεργίας. Έτσι. Τα πληρώνω όμως, μου τα κρατάς, δεν τα παίρνω από κανέναν. Από τα λεφτά τη οικογένειά μου. Και λέει στηρίζουμε αυτό. Νομίζω το έχουν κάποια κλάδο τραπεζικών. Και προσέξτε, σας τα λέει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει. Όταν είδε να τον πουλάνε, έτσι ξεκάθαρα, να τον πουλάνε συνδικαλιστές και μέχρι το ξημέρωμα να έχουν πάει να διαπραγματευτούν υψηλές πολιτικές θέσεις, κάποια στιγμή λένε συνάδελφοί μας, «Ωχ, αδερφέ, παρατάτε μας». Και έτσι εκφυλίζεται το κίνημα, και έτσι πάμε στις συνελεύσεις και ενδεχομένως να μην έχουμε και απαρτίες για να είναι νόμιμες, και έτσι φτάνουν οι συνδικαλιστές να κόβουν ήδη το μεροκάματο της οικογένειάς τους και ουδείς έτερος, και κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Άρα πρέπει να αλλάξει αυτός ο τρόπος αγώνα. Να βάλω όμως και ένα ερώτημα που μου έκανε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας λέγοντάς του πού θα πάω. Μου λέει σε παρακαλώ μπορείς να ρωτήσεις το εξής και το υποσχέθηκα να το κάνω με την άδειά σας. Ναι. Εάν είχαμε άλλη κυβέρνηση τι θα γινόταν σήμερα, θα κεγόταν η Ελλάδα, θα σπάγανε τα πεζοδρόμια. Σας το θέτω ευθέως όπως μου το είπαν. Έχει σχέση με το συνδικαλισμό. Ναι. Πάντως όταν είπα άλλα τα συμφέροντα εδώ της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου των καθηγητών, των διδασκόντων της πρωτοβάθμιας και άρα τα συμφέροντα των ομοσπονδιών κεντρικά, ακριβώς αυτό εννοούσα, ότι οι κεντρικοί πιθανώς και με την απεργία να βοηθάνε το κράτος να μαζέψει χρήματα. Τώρα βέβαια μπορεί να το κάνετε για φιλανθρωπικούς λόγους, να κάνετε απεργία, για να μαζέψει ίδια χρήματα του κράτους που μαζεύει από τα ακίνητα. Μας παρακινείται να μην απεργούμε δηλαδή. Όχι, παρακινώ να κάνετε κάτι εν γνώση και να υπάρχει.
δημοκρατική πλειοψηφία. Όπως και στις καταλήψεις πάντα αυτό λέμε. Δηλαδή όταν αποφασίζουν το 5% των φοιτητών να κάνουν κατάληψη και οι άλλοι 95% είτε γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είτε γιατί δεν μπορούν να περάσουν τη γνώμη τους, υποφέρουν και υφίστανται τις συνέπειες μιας κατάληψης, έτσι όπως τώρα θα χάσουν εξάμηνα, θα χάσουν εξεταστικές, γιατί κάποιοι αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Με μικρές πλειοψηφίες, χωρίς συνελεύσεις, είναι μια πραγματικότητα. Ας τη διαψεύσει κάποιος αν μπορεί αυτή την πραγματικότητα. Θέλουμε να στρογγυλοκαμιδίσουμε. Στις νέες μορφές, πραγματικά εμάς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και σε τοπικό επίπεδο και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Γενικές Συνελεύσεις. Και στην ΟΛΜΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ και Γενικές Συνελεύσεις, στο τι μορφή κινητοποιήσεων πρέπει να κάνουμε. Και ψάχνουμε εναλλακτικές μορφές. Οι διαδικασίες βέβαια αυτές, μία από τις αδυναμίες του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ότι για να υπάρχει δημοκρατική πραγματικά λήψη αποφάσεων, ακολουθούμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι και χρονοβόρες, καθυστερούν κτλ. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αδυναμίες στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αναφέραμε ήδη τη μία αμέσως πριν. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η επίθεση που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή και από το βήμα αυτό καλούμε τους συναδέλφους να ξαναεπιστρέψουν, γιατί μόνο η μαζική συμμετοχή θα φέρει και εξαφάνιση όλων αυτών των φαινομένων, των αρνητικών που προαναφέρθηκαν, αλλά θα φέρει και κάτι άλλο. Ποιότητα και στους στόχους που θα βάλουμε και στους τρόπους που θα τα διεκδικούμε. Ακριβώς. Η συμμετοχή θα οδηγήσει και στις σωστές αποφάσεις. Η μεγάλη συμμετοχή. Και σωστές αποφάσεις και σωστή πίεση προς την πολιτεία. Και αν η πλειοψηφία και ο περισσότερος κόσμος αποφασίσει θα υποφέρουμε, θα πεινάσουμε ένα μήνα και δεν θα πάμε στο σχολείο, εντάξει. Αλλά όταν τώρα αναγκάζεις ουσιαστικά μόνο οι συνδικαλιστές να απεργείται. Τώρα είναι δύσκολο. Το 2006 που η συμμετοχή ήταν μαζική, τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Υπάρχει μια ερώτηση για εσάς, κύριε Αθανασίου. Αν μου επιτρέπετε στο προηγούμενο, μόνο ένα σχόλιο σχετικά με αυτό που είπατε για τις καταλήψεις. Θέλω να συμφωνήσω απολύτως. Δεν μπορεί μειοψηφίες να καθοδηγούν και να οδηγούν πλειοψηφίες. Δηλαδή η δημοκρατία δεν είναι αλακάρτ. Ή τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε. Τι θέλω να πω με αυτό, είπατε πολύ σωστά και σε αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι δεν μπορεί ένα 2, 3, 5% να λέει κλείνω το πανεπιστήμιο. Ρωτάει το παιδί που δουλεύει με ροκάματο και θέλει να πάρει το πτυχίο του. Ρωτάει το γονιό από τα ορεινά και από τα παιδινά που δεν έχει δραχμή και από τα παράλια και λέει παίρνει πτυχίο και δεν θα μπορέσει να το πάρει. Δεν μπορεί. Δηλαδή να σας πω και κάτι, γιατί πολλά είπαμε για την κυβέρνηση αρνητικά. Έκανε ορθά η κυρία Διαμαντοπούλου και ακολούθησε την πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και είπε αυτό που είπε για τις καταλήψεις. Δεν θα τα λέμε όλα άσπρα, όλα μαύρα. Ήταν σωστή η στόχευσή της να ακολουθήσει την πρόταση του κυρίου Καρατζαφέρη και να πει αυτό που είπε. Γιατί δεν μπορεί οι λεγόμενες και ιστορικά ηγούμενες μειοψηφίες να καθορίζουν αυτά τα πράγματα. Άμα το πει η πλειοψηφία, να το σεβαστούμε γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν είδατε μια είδηση στο δελτίο μας, αλλά είναι είδηση τις μέρες. Το Πανεπιστήμιο Ιστορίας Ελλάδας λειτουργεί κανονικά και εξεταστική και τα μαθήματα και όλα. Έτσι, και κάνει και εκδηλώσεις διάφορες. Είναι είδηση όταν μιλάμε παντού για καταλήψεις. Κύριε Γερόπουλε. Εγώ θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τώρα όχι ως περιφερειακός διευθυντής, αλλά